Χαίρετε, γεια σας. Το βίντεο που ακολουθεί στην πραγματικότητα δεν είναι βίντεο, είναι μεταφορά στο YouTube της συνέντευξης που έδωσα στην πολύ αγαπημένη Δέσποινα Κανάκογλου, η οποία έχει το podcast «Γιατί όχι», το οποίο είναι το πρώτο σε ακροαματικότητα podcast στην Ελλάδα, με πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Η συνέντευξη αφορά τα μαθήματα που παίρνουμε από ένα χωρισμό και ανέβηκε στο site του «Γιατί όχι» στις 17 Σεπτεμβρίου 2020. Μεταφέρω εδώ τη συνέντευξη, αλλά κοιτάξτε στην περιγραφή του βίντεο, θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για το πώς να επισκεφτείτε το podcast γιατί όχι και πώς να ακούσετε δωρεάν φυσικά όλες αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις και εκπομπές που έχει. Φιλιά! Τέκλα Πεντρίδου, όχι στο στούντιο, στην οθόνη μου όμως, για να κάνουμε το podcast, τα μαθήματα που μας αφήνουν οι χωρισμοί. Γεια σου, Θέκλα. Γεια σου, Δέσποινα Κανάκογλου. Και σε σένα και στους πολυπληθείς ακροατές σου. Στο πολυπληθές σου ακροατήριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάβασα τις προάλλες στο Twitter μία δική σου φαν που έγραφε και στα Κυπριακά το Θέκλα που θέλε να το λέω και σωστά τάκες. Γέλασα Θέκλα Θέκλα που ήθελε. Πόθελεν"? Θέκλαν πόθελεν. Θέκλαν με νύχτα το τέλο πόθελεν. Το έχει κατοχυρώσει, τελείωσε και όλοι καταλαβαίνουν τι εννοεί κάποιο με αυτό. Σα ευχαριστώ πολύ όμω, γιατί και εσεί εδώ στο γιατί όχι έχετε συμβάλει τα μάλλα στην καθιέρωση τη διαδικτυακή παρουσία. Δεν αυτό πρέπει να το πω ότι πολλοί κόσμο έρχεται στο κανάλι στο YouTube, κάνει εγγραφή, μου στέλνουν email και μου λένε «Σε μάθαμε από το podcast», γιατί όχι, πάρα πολλοί κόσμοι. Α, πολύ χαίρομαι πάρα που Πάρα πολλοί κόσμοι. Πολύ χαίρομαι και εμένα μου έχουν στείλει πολλά μηνύματα για σένα, σε έχουν πολυ χαιρομαι παρα που παρα πάρα πολύ. Τα στήματα είναι ναι, γιατί... μηδέα, νομίζω. Ναι, ναι. Περιμένω για την επόμενη φορά που θα βρεθούμε κανονικά. Εννοείται, ξυπακούεται. Λοιπόν, ε, οι χωρισμοί μας. Mm. Να συμφωνήσουμε όλοι ότι οι χωρισμοί μας και οι σχέσεις μας, με... μεγάλα σχολεία. Μεγάλα σχολεία. Μεγάλα, τα μέγιστα. μεγαλύτερο Ναι. Μαθαίνεις πράγματα για τον εαυτό σου, βγαίνοντα από μία σχέση, που μπορεί να μην τα μάθαινε, εγώ πιστεύω, από τρία χρόνια ψυχοθεραπεία, παραδείγματο χάρη. Καλά, δεν σε τι σχέσει σου, να μάνα μου, όταν βγαίνει από τι σχέσει. <σχελόνι> Μαθαίνει <σχελόνι> πράγματα. τώρα, ας <σχελόνι> τώρα. τώρα, τώρα. <σχελόνι> <laughs> βέβαια, βέβαια, να πω εδώ το... Πάλι το γέλιο μου θα κάνει πρόβλημα στο άρθρο στο που... Πάλι, πάλι, ίδια, πάλι, πάλι θα κάνει θέμα, ναι. Ναι. Έλα. Έκανα χθε ερώτηση στους ακροατές του γιατί όχι στο Instagram για τα μαθήματα που τους έχουν αφήσει οι, χωρι, οι χωρισμοί τους και έχω να πω ότι τη μεγαλύτερη... Η πλειοψηφία απαντάει με διαφορετικά λόγια ο καθένας, τα όρια ότι δεν βάλανε όρια για να είναι σε μία σχέση, ότι καταπάτησαν τις δικές τους ανάγκες για να είναι σε μία σχέση. Έλεστα. Το έχουν γράψει αυτό με διαφορετικούς τρόπους. Το γνώθησαν αυτόν έχουν γράψει πολλοί, ότι αυτό μαθαίνουν τον εαυτό τους. Και μετά έχουν γράψει διάσπαρτα η εισαγωγή των γωνιών και πεθερικών και χαλάνε τη σχέση ότι, τι άλλο διαβάζω εδώ πέρα τώρα, ότι, ότι, πολλοί έχουν πάρει το ρόλο του σωτήρα για να είναι σε μία σχέση, ότι ξεκινάνε μία σχέση ενώ δεν ήταν έτοιμοι, ότι έχουν χάσει χρόνο σε πισωγυρίσματα και γενικότερα τα όρια, τα όρια, τα όρια, τα όρια. όρια ε, τα όρια, είναι all time classic τα όρια. All time classic. Λοιπόν, πέσπινα. Ε, οι σχέσεις είναι μεγάλα σχολεία, όχι μόνο οι χωρισμοί. Οι σχέσεις... Αλλά τι συμβαίνει, κατά τη διάρκεια μιας σχέσης δεν έχουμε χρόνο για ενδοσκόπηση. Ή δεν κάνουμε χρόνο για ενδοσκόπηση. Κατά τη διάρκεια μιας σχέσης ασχολούμαστε περισσότερο... με το να... καλυτερεύσουμε τη σχέση, να απολαύσουμε τη σχέση.. να ζήσουμε τη σχέση, να κρατήσουμε το τέρι μας κοντά μας ή να ασχοληθούμε με άλλα πράγματα επειδή έχουμε λύσει το συναισθηματικό μα, κοινώ να δέσουμε το γάιδαρό μα. Ναι. Και στην πραγματικότητα, τα μαθήματα δεν γίνονται από αυτόν καθ' αυτόν τον χωρισμό, γίνονται από τη σχέση αυτή την ίδια. Γι' αυτό τον λόγο θεωρώ ότι είναι πολύ σπουδαίο πράγμα ο άνθρωπο να τολμά, να ρισκάρει και να δοκιμάζεται μέσα σε σχέσει. Όχι να μπαίνει σε όποια σχέση του βρεθεί πρόσκαιρη, όχι σε όποια ευκαιρία να λέει ναι, αλλά να έχει στο μυαλό του άνθρωπο, σε όποια ηλικία και αν βρίσκεται, ενώ είτε είναι 20 ετών, είτε είναι 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, να έχει μέσα στο μυαλό του ότι δεν είναι κακό πράγμα να δοκιμαστώ σε μια σχέση, δεν είναι κακό πράγμα να έχω μια σχέση. Αντιθέτω, είναι μια καλή ευκαιρία για να συνδεθώ με έναν άλλο άνθρωπο και να μάθω πράγματα για μένα, για την αγάπη για τις σχέσεις, για τον άλλον άνθρωπο, για τους ανθρώπους, για τη ζωή. Ο άνθρωπος είναι κοινωνικό «on». «No man is an island» λένε οι Εγγλέζοι, κανείς άνθρωπος δεν είναι yeah. νησί. Και ο Αριστοτέλης, αν δεν θυμάμαι καλά, έλεγε «Ο άνθρωπος ότι είναι yeah. κοινωνικό ζώο». Yeah. Ναι. Είναι στη φύση μας η σύνδεση και κυρίως η meaningful connections, οι, οι νοηματοδοτημένες συνδέσεις με άλλους ανθρώπους. Γιατί υπάρχει μια διαφοροποίηση μεταξύ των σωματικών αναγκών που είναι οι καθαρά σεξουαλικέ ανάγκε. Δηλαδή, ότι ένα άνθρωπο που βρίσκεται σε αναπαραγωγική ηλικία και μετά, γιατί οι ερωτικέ ανάγκε και οι σεξουαλικέ ανάγκε δεν σταματούν με την ανδρική-γυναική αμοινόπαυση. Γνωρίζουμε σήμερα ότι βρίσκονται εκεί και μα ζωντανεύουν μέχρι το τέλο τη ζωή μα, και αυτό είναι θετικό πράγμα. Υπάρχει, είναι άλλο πράγμα το ικανοποιώ τη σεξουαλική μου επιθυμία, είμαι άνθρωπο και έχω ανάγκη να έχω ερωτική ζωή, σεξουαλική ζωή και είναι εντελώς άλλο πράγμα το φτιάχνω σχέση. Όταν μπαίνω σε σχέση, όταν συνδέομαι με έναν άλλον άνθρωπο, δεν είναι μόνο το σεξουαλικό κομμάτι, είναι και το σεξουαλικό κομμάτι, αλλά κυρίως είναι το συναισθηματικό κομμάτι της διασύνδεσης, της θέλουμε να πιστεύουμε και θέλουμε να ελπίζουμε και να προσπαθούμε, της αγαπητικής διασύνδεσης μεταξύ δύο ανθρώπων οι οποίοι Μέχρι να ξεκινήσουν τη σχέση του, ζούσαν τη ζωή του διαφορετικά και ίσω και παράλληλα, δηλαδή, δεν έχει καμία σχέση η ζωή του ενό με τη ζωή του άλλου. Και καλούνται, yeah. μπαίνοντα σε αυτή τη σχέση, να ενώσουν τι ζωέ του και να μάθουν να συμβιώνουν, είτε στο ίδιο σπίτι, είτε και σε ξεχωριστά σπίτια. Γιατί δεν είναι μόνο οι συμβιωτικέ σχέσει αυτέ που δίνουν μαθήματα, όλε οι σχέσει δίνουν μαθήματα. Και να, για να το διαχωρίσω, η διαφορά, αυτό που ορίζει μια σχέση και το ότι ξεχωρίζει από μια ερω, απλή ερωτική συνέβρεση. Είναι το ότι οι άνθρωποι έχουν καθημερινή επικοινωνία, ότι βρίσκονται σε πολύ ταχτά χρονικά διαστήματα αν είναι στην ίδια πόλη, αν ζουν στην ίδια περιοχή, μπορεί να βρίσκονται και καθημερινά και μέρα παραμέρα. Αν ζουν στο εξωτερικό, θα μιλάνε με βιντεοκλήση καθημερινά ή μέρα παραμέρα και θα βρίσκονται μόλι είναι εφικτό. Αυτή είναι η σχέση. Δεν είναι σχέση το να βρίσκομαι με κάποιον ή με κάποιαν, να περνάω μερικέ ώρε ερωτική οχτώνωση και μετά να μην ξαναμιλάμε μέχρι την επόμενη με. φορά που θα ξαναβρεθούμε για αυτό την ανταλλαγή σωματικών υγρών κτλ. Συγγνώμη που γίνουμε τόσο γραφική. Σχέση είναι αυτό. Και πολλοί άνθρωποι έχουν σχέση και δεν το λένε. Δεν, δεν το παραδέχονται στον ίδιο τον εαυτό ότι είναι σχέση. Σχέση είναι η, το, το πάρε δωσε που είναι συνεχέ, που δεν διακόπτεται χωρί λόγο. Και που επενδύει συναισθηματικά. Ναι. Και που επενδύουν και οι δύο πλευρέ συνειδητά συναισθηματικά. Γιατί υπάρχει περίπτωση ναι. που οι δύο άνθρωποι δεν έχουν σχέση. Είναι απλώ βρίσκομαι για ικανοποίηση σωματικών αναγκών. Και ο ένα από του δύο μπορεί να επενδύσει ε, συναισθηματικά και να πληγωθεί πολύ κιόλα μετά. Γιατί πολλέ φορέ ε, γνωρίζει ε, ότι είμαι ψυχολόγο και τα τελευταία δυόμιση χρόνια έχω αφοσιωθεί στην παραγωγή ψυχοπαιδευτικών βίντεο που ανεβάζω στο κανάλι μου στο YouTube και για δύο τηλεοπτικέ σεζόν είχα και δική μου τηλεοπτική εκπομπή. Και συνειδητά πέρσι το καλοκαίρι αποφάσισα να μην τη συνεχίσω. Δεν βλέπω πλέον κόσμο στο γραφείο και ασχολούμαι πάρα πολύ με ιστορίες ανθρώπων μου, τις στέλνουν, τις διαβάζω, κάνω βίντες, βίντεο για αυτές στο κανάλι μου στο YouTube, γράφω βιβλία. Ε, πάρα πολύ συχνά έρχομαι αντιμέτωποι με την ιστορία ανθρώπων, οι οποίοι νομίζουν ότι είχαν σχέση, ενώ δεν είχαν σχέση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το τονίσουμε και με υπό το φω των νέων γεγονότων, των πρόσφατων γεγονότων, των πολύ λυπηρών πρόσφατων γεγονότων, της επίθεσης σε μία κοπέλα με βιτριόλη. Ε, αν ισχύουν αυτά που έχουν έρθει στη δημοσιότητα, γιατί δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, δεν έχει δικαστεί ακόμη υπόθεση, δεν έχει, δεν έχει, δεν έχει βγει ετοιμηγορία από το δικαστήριο για το τι πραγματικά συνέβη, και αν ισχύουν όμως οι δημοσιογραφικές πληροφορίες. Μ? Έχουμε να κάνουμε μια περίπτωση, μιλώ για την φερόμενη ως δράστρια, μια γυναίκα η οποία θεωρούσε, πίστευε πως είχε σχέση, ενώ το άλλο το πρόσωπο έχει δηλώσει στις αρχές ότι δεν είχε σχέση. Ναι. Δηλαδή αυτό με προβλημάτισε πάρα πολύ, Δέσποινα. Πάρα πολύ. Δηλαδή μιλάμε για... Και είναι μια συχνή συνθήκη αυτή. Ο ένας να νομίζει πως έχει σχέση και ο άλλος να μην έχει. Δεν δηλαδή έχει σχέσεις μόνος σου με τον άλλο. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ακροατής που να σε ακούει να το λες αυτό και να μην το έχει σκεφτεί για τουλάχιστον μία περίπτωση στο περιβάλλον του, που να έχει ένα φίλο, αν δεν μιλήσω για του ίδιου μα, που να έχει ένα φίλο που να του περιγράφει μία σχέση και αυτό να λέει: Μα δεν τα έχετε, τα έχει μόνο σου. Αυτό μα θυμίζει κάτι όλου τώρα που περιγράφει. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα τρόπο σύνδεση ερωτική ανώριμο, εφηβικό. Είναι, είναι σύνηθε των εφήβων να κάνουν daydreaming, δηλαδή να ονειροβατούν να, να και να ονειροπολούν κατά τη διάρκεια τη μέρα, όχι μόνο τη νύχτα, και να χτίζουν α, ερωτικά συναισθήματα και ρομαντικά συναισθήματα για έναν άνθρωπο που μπορεί να μην γνωρίζουν καν. Δηλαδή το, το αγόρι από το κάθε τμήμα που έχει αυτά τα όμορφα μάτια και είναι ψηλό και με ζυμπάτια ναι. για παράδειγμα και εγώ είμαι ερωτευμένη μαζί του και, ας και έχουμε... μου κάνει like. Mm. Και α μην έχουμε λοιπόν, ανταλλάξει μια κουβέντα like. κοντά, τον ακολουθώ στο Insta, mm. μου κάνει και ένα like και μετά εγώ το βράδυ μπρούσα και μετά από τον ενθουσιασμό κλπ, κλπ. Είμαι ερωτευμένο με εκείνη την κοπέλα, η οποία είναι στο τάδε τμήμα και έχει αυτή την τάδε εξωτερική εμφάνιση και μου αρέσει πάρα πολύ. Την ακολουθώ στα social, τη στέλνω μηνύματα, μου απαντάει με ένα emoji χωρί να μου γράψει και πολλά πολλά, αλλά εγώ προσδοκώ και περιμένω ότι κάποια μέρα ε. θα yeah. τον ερωτά μα. Αυτά είναι φιβικά πράγματα. Το οποίο είναι λυπηρό όταν συμβαίνουν στην ενήλικη ζωή. Και δυστυχώ συμβαίνουν πολύ συχνά στην ενήλικη ζωή. Γιατί είμαστε ανώριμοι ψυχοσυναισθηματικά οι περισσότεροι από εμάς και ανίκανοι να δημιουργήσουμε υγιείς ερωτικές σχέσεις. Αυτό είναι τραγικό. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, δεν το βγάζω απ' έξω. Λέω, ναι, ναι, και δεν το λέω το είναι το δικό το μου, και το δικό μου, μου να βάζεις, παρακαλώ. Δεν ξέρω για εσάς, εγώ θα μιλήσω για εμάς, που, για μένα που γνωρίζω. Ναι. Είναι κρίμα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, και, και αυτό ξεκίνησα στην αρχή, λέγοντα ότι δεν είναι από το χωρισμό που μαθαίνει τα περισσότερα πράγματα, από τη σχέση τα μαθαίνει. Αλλά βλέπουμε τόσο ανώρημα τις σχέσεις μα, ώστε όταν είμαστε μέσα σε σχέση, να μην πατάμε γερά στη γη και να μην βλέπουμε τη σχέση μα ρεαλιστικά, τον εαυτό μα ρεαλιστικά. Δηλαδή, υπάρχει μια εξειδανίκευση του έρωτο ότι ο έρος, ο έρωτας, η ερωτική σχέση, το να είσαι ερωτευμένος με ανταπόκριση, το να είσαι ερωτευμένος με ανταπόκριση είναι ό,τι πιο σπουδαίο που σου προσδίδει αξία ως ανθρώπου, που σε κάνει σημαντικό, που είναι κάτι που σε διαχωρίζει. Το επίτευγμα, το επίτευγμα. Να, δε, ε, δέσποινα, αυτή την περίοδο, εσύ το γνωρίζει, οι σου δεν το γνωρίζω θα το πω γιατί δεν, δεν, είναι μυστικό. Ε, 4 Μαΐου ε, έληξε ο γάμος μου, ο δεύτερος μου γάμος. Ήμουν απαντρεμένη από το Σεπτέμβριο του 2018 και η σχέση όλη διάρκησε περίπου τέσσερα χρόνια. Λίγο πιο κάτω από τέσσερα χρόνια. Το ανακοίνωσα. Το ανακοίνωσα μέσω του λογαριασμού στο Instagram κάποιε μέρε μετά, ίσω δύο εβδομάδε μετά. Μια αλητή ανακοίνωση που έλεγε ότι η σχέση μα, η οποία διήρκησε περίπου τέσσερα χρόνια μαζί με τον γάμο, έχει φτάσει στο τέλο τη και με αγάπη, αξιοπρέπεια και σεβασμό αποχαιρετούμε ένα τον άλλο και το ενημερώνουμε τον κόσμο λόγω του ότι ε, είχαμε κοινή παρουσία και στην τηλεόραση και στο διαδίκτυο, ήταν γνωστή η σχέση μα. Οπότε θεωρήσαμε και εγώ και ο σύζυγο ότι ήταν α, 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 σεβαστικό προ του ανθρώπου που μα παρακολουθούσαν ω ζευγάρι. Μα έχει δει και εσύ μαζί, ω ζευγάρι, ε? Yeah, ε, yeah, να του yeah, yeah. ειδοποιήσουμε ότι ξέρετε αυτό που γνωρίζετε ότι υπήρχε δεν υπάρχει πλέον και δεν, δεν είπαμε του λόγου, ούτε υπάρχει λόγο να του πούμε. Και αυτό το πρωτοφανέ που έχω βιώσει είναι ότι. Ε, έχω δεχθεί δημοσίως κριτική. Θα έλεγα hate, ε, ε μηνύματα, μηνύματα, σχόλια μίσους. Ελάχιστα από αυτά έχω δει, γιατί δεν μπαίνω σε άλλες σελίδες ειδησογραφικές, για παράδειγμα, γιατί για να καταλάβεις πόσο αρέσκεται ο κόσμος το κουτσομπολιό, τη μέρα που ανακοίνωσα το χωρισμό ήταν η πρώτη τάση στο Google Search στην Κύπρο. Θα έκλαμπε τρίτο χωρισμό. Η μέρα που ανακοίνωσα το χωρισμό, τώρα σε έχασα λίγο, ναι, λέω, Τη μέρα που ανακοίνωσα το χωρισμό, η πρώτη ναι. τάση search στο Google search ήταν η Θέκλα γίνε Πετρίδου χωρισμό. δεν γίνε ναι, γίνε ναι, ναι. Μου το έχουν οι φίλοι μου δημοσιογράφη. Το οποίο είναι τραγικό. Εγίνε, ναι. Είναι τραγικό ναι. να, να είναι ο πρώτο όρο αναζήτηση των χρηστών του διαδικτύου Θέκλα Πετρίδου χωρισμό. Είναι τραγικό γιατί. Γιατί ο χωρισμό μου να είναι κάτι το οποίο να ενδιαφέρει τόσο πολύ κόσμο. Θα ήταν πολύ πιο όμορφο για, όχι μόνο για μένα, και για οποιονδήποτε συγγραφέα ή άνθρωπο που ασχολείται με τη δημόσια δράση, να είναι πρώτο όρο αναζήτηση στο διαδίκτυο Θέκλα Πετρίδου, νέο βιβλίο, για παράδειγμα. ή δέσποι Κανάκογλου podcast. Δηλαδή είναι... να, να σε ψάχνουν για τη δουλειά σου, να σε ψάχνουν για αυτό που έχει να δώσει στην κοινωνία, όχι την προσωπική σου ζωή. Λοιπόν, εγώ δεν έχω δει σχόλια σε άλλε δύο σελίδε, έχουν δει όμω συγγενεί μου ο πατέρα μου, ο αδερφό μου, η κουμπάρα μου και η καλύτερη μου φίλη, η δόκτωρα του Ιγκη Θεοδοσίου, και είχαν στενοχωρηθεί πάρα πολύ από τα σχολεία. Εγώ δεν μπήκα να τα δω. Επειδή όμω ο κόσμο, ε, κάποιοι άνθρωποι δεν είναι απλώ θρασίε, είναι και βλάκε, μπήκαν ελάχιστοι δύο-τρει και σχολίασαν στη σελίδα μου. Και τι σχολίασαν, δέσπινα. Είχε εκπομπή, την έχασε. Είχε άνδρα, τον έχασε, παρετήσου. Από τι να παρετηθώ, από μια δουλειά που με έχει διορίσει, από τι να παραιτηθώ. Ναι. Από μια θέση εκλογή ναι. στην οποία με έχει εκλέξει, δεν είμαι βλακώδε. ή ένα άλλο σχόλιο, ναι, ναι. είσαι εντελώ αποτυχημένη. Δεν μπόρεσε να κρατήσει δύο άντρε. Την ίδια στιγμή που εγώ νιώθω πολύ τυχερή και ευλογημένη, που είχα την ευκαιρία σε αυτή τη ζωή να παντρευτώ δύο φορέ. Είχα την ευκαιρία να ζήσω δύο διαφορετικού γάμου. Φανταστείτε ότι παντρεύομαι και κάθε μήνα. Παντρεύτηκα πρώτη φορά το 1996 και χωρίσα το 2001, και παντρεύτηκα δεύτερη φορά το 2018 και χωρίσα το 2020. Το γεγονό ότι είχα την ευκαιρία να ζήσω δύο διαφορετικού γάμου με δύο διαφορετικού ανθρώπου, δύο εντελώ διαφορετικέ ηθίκε, που ήταν μεγάλα σχολεία αυτέ οι σχέσει, πολύ μεγάλα σχολεία, νιώθω ευγνώμων για αυτό το πράγμα. Νιώθω ότι μόνο όφελο ψυχικό έχω πάρει. Και έρχεται η κοινωνία και σου λέει, η κοινωνία, τέλο πάντων, η χαζή τη κοινωνία, και σου λέει, άμα χωρίσει δύο φορέ, ειδικά είσαι κατεστραμμένη. Η αξία σου είναι όταν είσαι επανδρεμένη. Αυτό. Ναι. Δεν το καταγγέλνω. Το, αναφέρω, ο... το, αναφέρω απλώ ω ένα θα κάνεις, παράδειγμα. Καλά κάνει. Γιατί, γιατί εσύ το, το δείχνεις δείχνει κιόλα την τροπή που παίρνει στη δημόσια σφαίρα. Όλοι οι άνθρωποι στην Ελλάδα, οι περισσότεροι τουλάχιστον, έχουν βιώσει από τα βλέμματα των τρίτων, όταν λένε ένα διαζύγιο, να του αντιμετωπίζουν σαν μία αποτυχία. Δηλαδή, υπάρχει κόσμο που παίρνει διαζύγιο και ντρέπεται να το πει, θα ρίξει και έχει συμβεί. Τι να πω τώρα, δηλαδή, πραγματικά, που στη λίστα με τι αποτυχίε, το διαζύγιο νομίζω δεν είναι στην πρώτη θέση. Μα γιατί είναι, είναι, είναι αποτυχία. Είναι η δεν σκένα ποιο 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 μου, γιατί είναι μια αποτυχία μια σχέση που τελειώνει. Είτε, είναι, είτε έχει φτάσει στο γάμο και τελειώνει με διαζύγιο, είτε δεν έχει φτάσει στο γάμο και τελειώνει με ένα χωρισμό. Γιατί είναι μια αποτυχία το τέλος μιας σχέσης. Για μένα επιτυχημένη σχέση είναι μια σχέση που έχει επιτελέσει το σκοπό της. Και ποιο ήταν ο σκοπός μιας σχέσης? Να μας δώσει συνδεσιμότητα και να μας φέρει πιο κοντά στον εαυτό μας και στον άλλο άνθρωπο. Εάν το έχει επιτύχει αυτό το πράγμα αυτή η σχέση, που εγώ νιώθω ευγνώμων που και οι δυο μου επίσημε επίσημες σχέσεις, γιατί γάμοι είναι επίσημες σχέσεις, τις γνωρίζει ο κόσμος, εντάξει. <Κι> ναι. Και υπάρχει η συνθήκη ναι. της κοινωνικής καταξίωσης, την οποία βάζω σε πάρα πολλά εισαγωγικά. Εγώ νιώθω ευγνώμων που και στις δυο αυτές γνωστέ μου σχέσεις, τέλος πάντων, τους, 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 δύο γάμους που έχω επιτελέσει, στους οποίους ήμουν μέλος, ότι υπήρξε η συνδεσιμότητα, υπήρξε η συνδιαλλαγή συναισθημάτων, υπήρξε η σύνδεση και στην πρω... στον πρώτο γάμο ήμουνα εγώ αυτή που είχα πάρει την απόφαση να τελειώσει. Στο δεύτερο γάμο δεν ήμουνα εγώ, αλλά δεν θεωρώ ότι το τέλο του γάμου. Μιλώ για του δικού μου γάμου τώρα. Σήμανε και την αποτυχία τη σχέση ή χαρακτήρισε αυτή τη σχέση ως αποτυχημένη. Σε καμία περίπτωση. Γνωρίζω ανθρώπου που είναι παντρεμένοι 30 χρόνια και 40 χρόνια. Και μάλιστα θεωρούν ότι το μεγαλύτερο επίτευγμα τη ζωή του είναι ότι έχουν καταφέρει να κρατήσουν του γάμου του. Οι οποίοι είναι δυστυχισμένοι μέσα σε γάμου όχι απλώς νεκρούς, σε γάμους βρωμισμένους, σε γάμους που βρωμάνε πτωμαΐνη. σε γάμους που είναι νεκροκαπία της αρχής τους. Ναι, κακοποιητικούς, ναι. αποξενωτικούς, που είναι γεμάτοι ψυχοσωματικά θέματα που προκύπτουν από τη δυστυχία που βιώνουμε το να είναι σε σχέση με έναν άνθρωπο ή να ζούμε έναν άνθρωπο ή ακόμη χειρότερα να κοιμούνται στο ίδιο κρεβάτι με έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν τους συνδέει τίποτα. Πρέπει να σταματήσουμε ναι. να θεωρούμε την επιτυχία το να έχει άνδρα ή γυναίκα και αποτυχία το να μην έχει άνδρα ή γυναίκα. Επιτυχία είναι να ζει στο παρόν. Ζει στο παρόν. Παίρνει την παρούσα φάση τη ζωή σου. Αυτή τη στιγμή που κάθομαι εδώ και κάθε εσύ εκεί, παίρνουμε όλα τα όμορφα πράγματα που μπορούμε να πάρουμε από την παρούσα στιγμή, στο εδώ και τώρα. Είμαι παρούσα στο παρόν μου. Είμαι παρόν στο παρόν μου. Μπορώ να συνδεθώ με τον εαυτό μου πρώτα απ' όλα. Γιατί μπορεί να είπαμε προηγουμένω ότι ο άνθρωπο είναι κοινωνικό και κανεί άνθρωπο δεν είναι νησί. Στην πραγματικότητα όμω, η μεγαλύτερη πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει ο άνθρωπο είναι να συνδεθεί με τον ίδιο του τον εαυτό. Και οι ερωτικέ σχέσει μα βοηθάνε στο να συνδεθούμε τον ίδιο μα τον εαυτό. Οι ερωτικέ σχέσει είναι χρησιμοθυρικέ και ανταποδοτικέ. Μπορώ στη συνέχεια να σου εξηγήσω ότι είναι χρησιμοθυρικέ. Βεβαίω είναι χρησιμοθυρικέ. Αυτή είναι να οτι ειναι μπορω στη συνεχεια οχι απαραιτητο οικονομικα χρησιμοθυρικε δηλαδη κάνουμε μια σχέση αυτό, για να αυτό, πω αυτό. χρήματα από τον άλλο. Συνεστηματικά... Αυτό λέγεται εκμεταλλευτικές. Ναι. Όχι εκμεταλλευτικέ, χρησιμοθυρικέ. Συναισθηματικά όμω είναι χρησιμοθυρικέ οι σχέσει. Είναι χρήσιμο, χρήσιμο για μα να έχουμε σχέση. Κάνει καλό στη ψυχική μα ισορροπία να έχουμε σχέση κάνει καλό στη σωματική μας ισορροπία να έχουμε σχέση και κάνουμε σχέση επειδή είναι χρήσιμο για μας. Για μας το κάνουμε, mm. δεν πάμε για τον άλλο, για την κοινωνία. Για μας το κάνουμε, δεν το παραδεχθούμε. Υπάρχει αυτό το σφυροκόπημα από την κοινωνία ότι πρέπει να είσαι σε μία σχέση, ότι είναι επίτευγμα το να είσαι σε μία σχέση, που αν κάποιος δεν κάνει την, τη δουλειά, την εσωτερική δουλειά να καταλάβει ποιο είναι και τι είναι αυτά τα μηνύματα που παίρνει δεξιά και αριστερά, καταλήγει να έχει κατάθλιψη. Καταλήγει να παντρεύεται λάθο άνθρωπο, να κάνει. Το να παντρεύεται λάθο άνθρωπο, άντε να πάει στο καλό. Να κάνει παιδιά με το λάθο άνθρωπο. Και να τα καταλαβεί όλα αυτά, αφού έκανε και δύο παιδιά κιόλα. Οδηγεί κόσμο στον οποίο να μην τερματίζει γάμος. Οδηγεί κόσμο στο να έχει κατάθλιψη επειδή είναι μόνος του. Εγώ λοιπόν θα να, να σου δηλώσω ότι έχω κάνει παιδιά με τον κατάλληλο άντρα. Ο πατέρα των παιδιού μου, ο πρώτο μου σύζυγο, είναι ο καλύτερο πατέρα που θα μπορούσαν να έχουν τα παιδιά μου. Και αυτό μπορεί να, ναι. να το διαπιστώσει βλέποντα και τι φωτογραφίε του παιδιού μου. Ναι. <laughs> έχω δει, έχω δει. <laughs> και βλέποντα και τα παιδιά μου στι λίγε φορέ που μου κάνουν τη χάρη να, να, να μπουν στα vlogs ή στα live που κάνω στο κανάλι μου, βλέπει ότι είναι μια χαρά τα παιδιά. Μπορεί οι γονεί του να ναι. χώρισαν. Μπορεί ναι. να μην έζησα με τον πατέρα του όλοι του στην παιδική ηλικία. Όμω είναι μια χαρά παιδιά και έχουν μεγαλώσει μια χαρά. Ναι. Μπορούν πολλοί άνθρωποι να το πουν αυτό το πράγμα που είναι μέσα σε γάμο. Ότι έχω κάνει παιδιά με την καταλληλότερη γυναίκα, έχω κάνει παιδιά με τον καταλληλότερο άνθρωπο που θα μπορούσα να έχω για τα παιδιά μου. Όχι, δεν τα ακούω συχνά εγώ αυτό. Μπορούν πολλά παιδιά να πούς στους γονείς τους αυτό που λένε αρκετά παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών. Ότι καλά έκανες μάνα, καλά έκανες πατέρα και εφόσον δεν ήσουν ευτυχισμένος μέσα σε εκείνο το γάμο που είχες με τον άλλο μου γονιό. Καλά έκανες και το τελείωσες γιατί τώρα έχω δύο γονείς οι οποίοι ζουν τη ζωή τους ο καθένας όπως θα ήθελε να τη ζει και είναι οι δυο πλήρεις και κανείς δεν μου φορτώνεται. Ξέρεις πόσοι mm. που βρίσκονται σε σε απειμένους γάμους, σε γάμους Παναγία μου, το που μυρίζω το μαΐνι, όπως είπα προηγουμένως, προσκολούνται πάνω στα παιδιά τους. Εξασκούν συναισθηματική αιμομιξία στα παιδιά τους, προκειμένου να βρουν λίγη χαρά και καταντούν τα παιδιά τους να είναι αδύναμες προσωπικότητες, ευάλωτε στη θυματοποίηση, είναι προσωπικότητες κτλ, κτλ. κτλ, Αυτά πρέπει κάποιο να ανοίξει το στόμα του να τα πει. Πρέπει να τα πούμε <συσχε> από την <συσχε> κοινωνία και στην κάθε θιά και θιά και ε, ε, δεν ξέρω, γείτονα, γειτόνισσα, συνάδελφο, συγγενή ο οποίο ανοίγει το στόμα του και δεν σκέφτεται πρωτού μιλήσει και ρωτάει τον άνθρωπο που έχει απέναντί του Μα γιατί είσαι 35 χρονών και δεν παντρεύτηκες ακόμη. Μα κάτι δεν πάει καλά με σένα. Mm? Αυτό είναι. Ότι νιώθει ο άλλο που το ακούει αυτό, ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτόν. Θα φτάσει στα 40 σε λίγο, πότε θα μπορεί να κάνει παιδιά. Επί τη ευκαιρία, θέλω να μιλήσω για να ακούσουν οι γυναίκε ακροάτριε. Είμαι εξαιρετικά χαρούμενη και περήφανη γιατί μία βουλευτή Κύπρια, η Σάβια Ορφανίδου, η οποία νομίζω είναι 39 ετών η Σάβια. Είναι έγκυο αυτή την περίοδο. Περιμένει να γεννήσει το πρώτο τη παιδί, ένα κοριτσάκι, εξ όσο γνωρίζω, και η οποία έχει βγει δημοσίω και έχει πει την αλήθεια τη η γυναίκα. Λέει, είμαι λίγο πριν από τα 40. Έχω καταψύξει το άρια μου από τον καιρό που ήμουν 30 ετών. Νομίζω από πιο νωρί τα έχει καταψύξει. Και επειδή δεν έχω συναντήσει τον κατάλληλο άνθρωπο για πατέρα του παιδιού μου, αποφάσισα στο να προχωρήσω σε εξωσωματική γονιμοποίηση με δότη, να κάνω παιδί μόνη μου, και αν στο μέλλον συναντήσω κάποιον άνθρωπο που είναι κατάλληλο σύντροφο για μένα, θα. Δεν, έχω... Δεν είμαι εναντίον του γάμου, λέει. Εάν βρω το τέρι μου, θα προχωρήσω σε γάμο και είμαι σίγουρη ότι αυτό που θα αγαπάει εμένα θα αγαπάει και το παιδί μου. Και μάλιστα η Σάβη Ορφανίδου έχει πιέσει ώστε να προχωρήσει η νομοθεσία, ώστε να δίνεται το επίδομα για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, όχι μόνο σε ζευγάρια, αλλά και σε μονογονεϊκές οικογένειες. Δεν, ε, έχω καμία σχέση, με, δεν έχω καμία σχέση με την πολιτική, δεν έχω καμία, δεν, δεν, ούτε σα είπα σε ποιο κόμμα νοίκει οτιδήποτε. Αλλά τη βγάζω το καπέλο και θέλω να πω ότι όσε εταιρείε ακούνε αυτό το podcast και βρίσκονται σε μια φάση που θα ήθελαν να βιώσουν τη μητρότητα, θα ήθελαν να έχουν μια όμορφη οικογένεια, υγιή οικογένεια, αλλά δεν έχουν βρει το καταλληλότερο. Αν μη τι άλλο, καταψήξτε το, το Άριά σα. Αν μη τι άλλο. Γιατί εγώ προσωπικά θα έκανα παιδιά με δότη. Σουβαρομιλώ. Δηλαδή, σκεπτόμενοι τώρα εκ των υστέρων, είμαι 45 ετών, εντάξει. Σκεπτόμενοι εκ των υστέρων ότι ε, θα μπορούσα θα μπορούσε να μην είχα γνωρίσει τον πατέρα των παιδιών σε τόσο νεαρή ηλικία, γιατί εγώ κάνει τον γιο μου στα 22 και την μου στα 25. Θα μπορούσε να μην είχε συμβεί αυτό το πράγμα και στην πορεία να μην είχα συναντήσει άνθρωπο που να είναι έντιμο και εμπιστοσύνη ώστε να κάνει παιδιά μαζί του. Δεν είναι μόνο να ταιριάζει, να είναι και έντιμο. Και να είναι άνθρωπο ηθικό. Πολύ σπουδαίο ο ρόλο του πατέρα και τη μητέρα επίση. Θα προτιμούσα να κάνω παιδιά μόνη μου παρά να κάνω παιδιά με έναν άνθρωπο ο θα μπορούσε μη κακό να κακοποιήσει τα παιδιά μου, μη κακό να είναι αρνητικό παράδειγμα προ τα παιδιά μου, μη κακό να είναι τοξική επίδραση στα παιδιά. Σοβαρό μιλώ. Mm. Δεν προωθώ το να κάνουμε παιδιά μόνοι μα ω την ιδανική λύση, αλλά από τη στιγμή που οι γυναίκε έχουμε ένα χρονικό περιθώριο που μα πιέζει, σου λέει μέχρι τα 45-50 να μπορεί να κάνει παιδί. Πλέον, παλιότερα ήταν μέχρι τα 40, τώρα έχει πάει 10 χρόνια μετά. Καλή ιδέα είναι να το έχουμε και αυτό υπόψη μα. Και μπράβο στην ε, βουλεύτρια που βγήκε και το είπε, γιατί έχουμε ανάγκη από τέτοια παραδείγματα, από μια αναπαράσταση τέτοιων παραδειγμάτων, ώστε να, να μην φοβούνται και να μην ντρέπονται και άλλε. Θέλω να πω έτσι. Ναι. Εγώ θέκλα το μάθημα που πήρα από, τους, από τον τελευταίο μου χωρισμό, θα έλεγα, είναι αυτό που λένε και οι περισσότεροι ακροατές στα, στα, στην ερώτηση στο Instagram, ότι παραμερίζεις τις δικές σου ανάγκες ή ακροτηριάζε, αυτό ακροτηριάζεσαι για να χωρέσεις σε μία σχέση πάση θυσία, που μπορεί όλα αν επικοινωνούσε και σε βόσουν τις ανάγκες σου εξ αρχής, να μην έχει οδηγηθεί και σε ένα χωρισμό, θέλω να πω. Και αυτό απορρέει από αυτό που λέμε τόση ώρα, από το σφυροκόπημα από την κοινωνία, ότι πρέπει να είσαι σε μία σχέση, γιατί η σχέση είναι το... το ότι είναι από τώρα, η απόλυτη, το απόλυτο επίτευγμα σε αυτή τη ζωή, είναι να καταφέρεις να παντρευτείς. Και αυτό μας οδηγεί στη λάθη. Δηλαδή, θέλω να πω, κάνεις μία σχέση και δεν φανταζόσουν τελικά ότι θα χωρίσει. Και όμως χώρισες και δεν ξέρεις σε ποιο σημείο έχει φύγει από τα χέρια σου ή από τα χέρια του. Έχει εκτροχιαστεί το, το τρένο σα, έχει φύγει ναι. από τι ράγε. Κοιτάξτε, δε Σπίνα, δεν είναι εύκολο εμεί οι ίδιοι εκ των υστέρων από μόνοι μα να μπορούμε να αξιολογήσουμε τι πήγε χύ στη σχέση μα. Σίγουρα η αυτοπαρατήρηση είναι ναι, πολύ ναι. χρήσιμη για την αυτογνωσία μα. Μπορούμε όμω να κάνουμε ε, τα ακόλουθα. Εάν έχουμε την οικονομική άνεση, είναι πάρα πολύ καλό πράγμα να κάνει ψυχοθεραπεία αμέσω μετά από ένα χωρισμό. Αμέσω όταν είναι όλα νοπά, όταν το, το πένθος είναι έντονο και να διαχειριστείς με τη βοήθεια ενός έμπειρου ψυχολόγου, ψυχοθεραπευτή αυτή τη συνθήκη. Στη ψυχοθεραπεία μέσα θα διαφανούν ξεκάθαρα όλα αυτά. Αν δεν υπάρχει η δυνατότητα, εντάξει εδώ να σημειώσω ότι στην ιστοσελίδα μου theklapetridon.com έχω ανεβάσει ένα άρθρο πρόσφατα, στο οποίο έχω μαζέψει πληροφορίες για δωρεάν υπηρεσίες ψυχοθεραπείας και συμβουλευτική σε Ελλάδα και Κύπρο. Και μπορεί κάποιο μπαίνοντα στην ιστοσελίδα μου να το βρει. Είναι στην αρχική σελίδα τη ιστοσελίδα μου. Ε, Σαφώ υπάρχουν και άλλε τέτοιε υπηρεσίε. Όμω για τρει μήνε μάζευα πληροφορίε από του ε, ε, ανθρώπου που παρακολουθούν το κανάλι μου στο YouTube και μου στέλναν επιβεβαιωμένα ότι στο τάδε μέρο υπάρχει αυτό, στο τάδε μέρο υπάρχει αυτό κλπ. Λοιπόν, η, η, εγώ θεωρώ ότι η ψυχοθεραπεία είναι ε, 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 εξαιρετικά χρήσιμη αμέσω μετά από ένα χωρισμό. Όχι ψυχοθεραπεία για να φέρεις πίσω τον πρώην ή την πρώην. Ψυχοθεραπεία για να καταλάβεις τι πήγε εκεί, όπως είπες και εσύ. Αν δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, αυτό που είναι χρήσιμο να κάνουμε είναι να μιλήσουμε με ανθρώπους που μας γνώριζαν πριν τη σχέση και κατά τη διάρκεια της σχέσης. Στενή μας φίλη, συγγενείς με τους οποίους έχουμε υγιείς σχέσεις, ναι, ναι, ναι. Όχι ναι. κάτι τυχαίο. το καλό μα, ρε παιδί μου. Άνθρωποι το... που είναι επιβεβαιωμένο ότι, oh. για παράδειγμα, αυτή η φίλη μου ήταν εκεί 10 χρόνια και ξέρω ότι θέλει το καλό μου και δεν θα με λυπηθεί να μου πει την άποψή τη, αν αυτή θα με στενοχωρήσει. Ναι. Και επίση ότι δεν έχει και κακά κίνητρα, αρνητικά κίνητρα, ώστε να μου πει μια κακία για να με ρίξει ψυχικά το, τώρα που είμαι εντελώ πεσμένη κάτω επειδή έχω χωρίσει. Είμαι εντελώ πεσμένη κάτω επειδή έχω χωρίσει. Η ναι. γύρω μα, όταν χωρίσουμε και μετά, θα έρθουν να μα πούν. Μπορεί να έρθουν να μας πούν. Ξέρεις, δεν μου άρεσε αυτός, δεν μου άρεσε αυτή από την αρχή. Δεν μου άρεσε ο χαρακτήρας ή δεν μου άρεσε ο τρόπος ή κάτι δεν μου άρεσε στο βλέμμα εκείνη του ανθρώπου. Ή μπορεί να έρθουν να μας πούν, δεν μου άρεσε το πώς ήσουν εσύ μέσα σε εκείνη τη σχέση. Είχε χάσει τη δυναμικότητα σου, είχε χάσει τη ζωντάνια σου, είχε χάσει την αποφασιστικότητα σου, Είχες χάσει την αγάπη σου για τη ζωή και σε έβλεπα ένα πλάσμα υποταγμένο ή ένα πλάσμα φοβισμένο. Τα όρια ναι. που έκανε και το ε, ε, Στις ερωτικές μας σχέσεις μας βγαίνουν όλα τα ψυχολογικά μας και τα ψυχοκολικά μας, θα έλεγα, με συγχωρείς για την έκφραση. <laughs> μια πολύ πετυχημένη έκφραση, το είπε, έλεγε μια παλιά ναι. μου γειτόνιση, σαν κουτσουμπόλα, Θεός να τη μακαρίσει τώρα, έχει, έχει φύγει στην άλλη ζωή, η οποία το έλεγε ειρωνικά ότι, όχι, δεν είμαι ψυχο... ότι, ότι, ότι θα είχαν να πει τη λέξη ψυχολόγος, έλεγε τη λέξη ψυχοκόλος. Όμως εγώ προσωπικά την έχω πάρει αυτή την έκφραση, γιατί άμα το δούμε κιόλα από μια φροηδική σκοματιά, αν το δούμε με τα στάδια ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης του Φρόιτ και την προσήλωση σε κάποια στάδια, που ένα από αυτά τα στάδια είναι το στοματικό, άλλο είναι το προκτικό κτλ. Ε, μέσα στη σχέση βγαίνουν όλα τα θέματα που έχουμε από παιδιά. Δηλαδή, ό,τι δεν έχουμε ξεπεράσει. Αν δεν έχουμε ξεπεράσει κάποια στάδια ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη, αν έχουμε τραύματα από την παιδική μα ηλικία, αν έχουμε κενά από την παιδική μα ηλικία, αν μα λείπει αγάπη, αν μα λείπει αυτοπεποίθηση, αν έχουμε κακή αυτοεικόνα. Όλα αυτά βγαίνουν στην ερωτική. Θα βγαίνουν αυτά. Και υπάρχει και η θεωρία του Μπόλπη που μιλά για το, για το δεσμό μητέρα βρέφου, που νομίζω ότι στη σύγχρονη εποχή θα έπρεπε να ήταν δεσμό. Φροντιστή βρέφου, γιατί μπορεί να είναι και ο πατέρα που αυτό φροντίζει το παιδί, ή μια γιαγιά ή κάποιο άλλο. Ναι. Είναι η θεωρία για τον ασφαλή δεσμό. Ότι ένα βρέφο και ένα νήπιο και ένα παιδί που μεγαλώνει έχοντα ασφαλή συναισθηματικά δεσμό με τον φροντιστή του, με την φροντίστριά του, μεγαλώνοντα θα μπορεί να συνδέεται με ασφάλεια, δηλαδή να μην χάνει τον εαυτό του μέσα στη σχέση, να μην τον καταβροχθίζει μια σχέση. Μα καταβροχθίζει μια σχέση. Χάνουμε τη δυναμικότητα μας σε μια σχέση, γινόμαστε υποτακτικοί σε μια σχέση, γινόμαστε συνεξαρτόμενοι σε μια σχέση, όταν έχουμε άλυτα ψυχικά τραύματα όταν έχουμε κενά συναισθηματικά από την ανατροφή μας. Και δυστυχώς οι περισσότεροι από μας έχουμε και κενά και τραύματα και άλυτα προβλήματα εσωτερικά και ενδοψυχικές συγκρούσεις οι οποίες γιγαντώνονται με τη δημιουργία μιας σχέσης. Γιατί τη δημιουργία μιας ερωτικής σχέσης αναγκαστικά Ερχόμαστε εμεί οι ίδιοι πιο κοντά στο δικό μα αυτό. Δεν είναι ο άλλο που έρχεται πιο κοντά σε εμά. Εμεί ερχόμαστε πιο κοντά στο δικό μα αυτό. Και οτιδήποτε πρόβλημα έχουμε με εμά βγαίνει στην επιφάνεια. Δηλαδή αναζωοποιώνονται αυτά στο πρόσωπο του συντρόφου. Μπορεί να μην είναι στο πρόσωπο του συντρόφου. Είναι μια εξαφορμή του προσώπου του συντρόφου. Δηλαδή, μπορεί να μην βγάζουμε την ανασφάλεια μα πάνω στο σύντροφο μα. Μπορεί να τη βγάζουμε πάνω μα. Δηλαδή, να νιώθουμε ανασφαλή. Έχει ανθρώπου οι οποίοι λένε όταν χωρίσω ήρεμό. Νιώθω ότι πλέον δεν έχω να αγωνιώ για κάτι. Γιατί ένα παιδί που έχει μεγαλώσει με ανασ... ναι, το... ανασφαλή δεσμό και δεν μπορεί να συνδέεται ασφαλώ, νιώθει τρομερή ανασφάλεια όταν είναι σε σχέση. Στη για σκέφτεται: Μα είναι μαζί μου, μα δεν είναι μαζί μου, μα αγαπάει, μα δεν με αγαπάει, μα μα πατάει, μα δεν με πατάει. Οπότε όταν τελειώσει η σχέση ηρεμά, σου λέει Τελείωσε, γλίτωσα. Ναι. Δεν είναι ο άλλο που το προκαλεί αυτό όμω, απαραίτητο. Μιλάω για αυτή την περίπτωση που έχει να κάνει με ένα άτομο ανασφαλέ. Είναι από μέσα του που βγαίνει. Και μπορεί και όταν όλα είναι ήρεμα. <Και> ναι, ναι, ότι να είναι ήρεμα, αυτό να μην μπορεί την ηρεμία, θέλω να πω. Να έχει μάθει. Αν τώρα μιλάει για του ανθρώπου που είναι στο δράμα. <Και> στο δράμα <Και> το δράμα. Θέλουν δράμα στη ζωή. Ναι, Ναι, εκείνο, είναι ο... εκείνο έχει να κάνει με το πρότυπο σύνδεση που έχουν στο μυαλό του. Αν ένα παιδί μεγαλώσει σε ένα σπίτι που οι καυγάδε ήταν ο τρόπο επικοινωνία μεταξύ των γονέων του. Αν ένα παιδί μεγαλώσει σε ένα σπίτι στο οποίο οι οι γονεί ήταν. Ε, ε, των άκρων, Δηλαδή, τη μια δείχναν πολύ αγάπη στο παιδί ναι. και την άλλη απαξίωση, αποξένωση. Μπορεί να το χτυπούσαν κιόλα, μπορεί να το προσέβαλαν. Είναι πολύ πιθανόν αυτό το παιδί να νιώθει οικία όταν βρίσκεται σε παρόμοιε συνθήκε. Δηλαδή, αν βρεθεί κάποιο που θα του συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο, που τη μια θα τον ανεβάζει, μια θα τον κατεβάζει, μια θα τον εξυμνεί και μια θα τον ξεβρίζει, να ερωτευτεί εκείνο το πρόσωπο, γιατί του θυμίζει ακριβώ τη σύνδεση που είχε με το γονιό του και υπάρχει και μια θεωρία ψυχοδυναμική, η οποία λέει ότι επίτηδε υποσυνείδητα επιλέγουμε ανθρώπου οι οποίοι συνδέονται μαζί μα με τον ίδιο ε, μη υγιή τρόπο που συνδέονταν οι γονεί μα μαζί μα, προκειμένου να δώσουμε στον εαυτό μα μια δεύτερη ευκαιρία, ώστε αυτή τη δεύτερη φορά, που δεν είναι η μάνα μου, δεν είναι ο πατέρα μου, είναι ο κόμενο, είναι η κόμενη, είναι ο άντρα, είναι η γυναίκα που μαζί, αυτή τη φορά να μπορέσω να καταφέρω να κερδίσω αυτή την άνηση μάχη, να μου δείξει την αγάπη που τόσο χρειάζομαι. Και επειδή ακριβώ πρόκειται για προβολή μια άλλη άμα... ενδοψυχική σύγκρουση πάνω σε μια νέα σχέση ναι. και σε ένα νέο πρόσωπο, δεν το λύνει το πρόβλημα, το περιπλέκεις. Και άμα δεν το κάνει αυτό, συνειδητό... και το δουλέψει, σε οδηγεί σε αυτά τα διάσημα patterns, mm. τα μοτίβα, που επιλέγουμε διαφορετικό σύντροφο, αλλά ίδιο με κάποιο mm. τρόπο. Και νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι έχουν βρεθεί στο σημείο να σκεφτούν ότι εδώ πέρα έχω ένα μοτίβο. Mm. Δηλαδή, οι μου τρει σύντροφοι. Μπορεί εξωτερικά να μην έχουν καμία σχέση, αλλά, αλλά από μέσα να είναι οι ίδιοι. Έχει δίκιο, έχει δίκιο γι' αυτό για τα μοτίβα και είναι πολύ ανησυχητικό. Δηλαδή, ειδικά σε έναν άνθρωπο ο οποίο είναι, ξέρω εγώ, άνω των 30, που αναμένουμε να έχει μια αλφα ψυχοσυναισθηματική οριμότητα, το να πηγαίνει συνέχεια να ερωτεύεται, για παράδειγμα, μη διαθέσιμου ανθρώπου. Επειδή οι γονεί του ήταν όλη μέρα στη δουλειά και δεν ήταν διαθέσιμοι, είναι ανησυχητικό να το κάνει ξανά και ξανά. Με ένα παράδειγμα, α πούμε. Ή αν είχε ένα γονιό ναι. Που ήταν άπιστο, αν η μάνα σου απαντούσε τον πατέρα σου, αν ο πατέρα σου απαντούσε τη μάνα σου, να πηγαίνει να επιλέγει έναν εξίσου άπιστο σύντροφο και να το κάνει ξανά και ξανά και ξανά. Αυτά είναι, είναι ανησυχητικό γιατί σημαίνει ότι δεν μαθαίνει από τα παθήματα και ότι σαν να α, αυτοκαταστροφικά και μαζοχιστικά προσπαθείς να ξαναπάθει. Γιατί το να είσαι σε πάθο. Είναι η φυσική σου κατάσταση, είναι το natural habitat σου. Και εδώ θέλω να σου πω και τη διαφορά μεταξύ πάθου, υγιού πάθου και αρρωστημένου πάθου. Η λέξη πάθος χρησιμοποιείται έτσι πολύ λογοτεχνικά και πολύ. που είναι λίγο. παρεξηγημένη. Με την κακή Είτε, έννοια. Σε, χρησιμοποιεί... Εγώ yeah. θέλω πάθος. Χρησιμοποιείται η λέξη πάθο για να μιλήσει για κάτι πολύ θετικό. Ότι είναι πολύ έντονο ο έρωτα και είναι πολύ έντονο το δέσιμο κτλ. κτλ. Στην πραγματικότητα όμω η λέξη πάθο, η οποία προέρχεται από την αρχαία ελληνική γλώσσα, σημαίνει αρρώστια. Το πάθο. Το ερωτικό πάθο σημαίνει αρρώστια. Πάθος. Δηλαδή, αν δεν μπορεί χωρί τον άλλον, αν είσαι στα πατώματα όταν είσαι χωρί τον άλλον, αν παθαίνει συμπτώματα στέρηση όταν δεν είναι ο άλλο, δεν είναι η άλλη εκεί, αυτό δεν σημαίνει υγιή σύνδεση. Σημαίνει αρρωστημένη σύνδεση και δεν είναι καλό πράγμα. Το ιδανικό, το όριμο, το, το ζητούμενο που από όλους εμάς είναι να φτάσουμε σε ένα σημείο που να μπορούμε μια χαρά χωρίς τον άλλον, να μπορούμε μια χαρά χωρίς την άλλη, αλλά να επιλέγουμε συνειδητά με βάση την επιθυμία και όχι την ανάγκη και την ψυχοπαθολογική ανάγκη να είμαστε με κάποιον άλλο. Γι' αυτό πολλέ σχέσει, πολλές ναι, πολλέ σχέσει όταν τελειώνουν, αφήνουν του ανθρώπου με τέτοιε διαπιστώσει ότι άλλη φορά πρέπει να βάζω όρια. Πώ θα βάλει αγάπη μόρια... όταν θέλει αμέτη μου, χαμέτη να συνδεθεί με έναν άνθρωπο και δεν μπορεί να συγκρατηθεί με τίποτα, γιατί είναι τόσο μεγάλη η ψυχική σου η ανάγκη, είναι τόσο πολύ το πάθο σου, δηλαδή η αρρώστια σου. Πώ να βάλει όρια, Είναι αδύνατο να βάλει όρια. Πώ θα μπορέσει να αφήσει να μην σε επηρεάζουν εξωτερικοί παράγοντε όπω πεθερικά, τρίτη κλπ. Και και όταν εσύ είμαι σε αυτή τη σχέση είσαι γεμάτη, γεμάτο ανασφάλεια και βιώνει ένα δράμα και προσπαθεί να πιαστεί από παντού. Ναι, θα ακούσει και του απέξω έξω και του τρίτου και του τέταρτου. Δηλαδή ε, στην Ελλάδα πρέπει επιτέλου και στην ελλαδική κουλτούρα, την ελληνική κουλτούρα, γιατί και προ Ελλάδα είμαστε. Πρέπει επιτέλου να βγάλουμε τα καψού ναι. τράγουδα έξω από την φαντασίωση που έχουμε για τον έρωτα. Να βγάλουμε όλε αυτέ τι ανομαλίε, με, με έχει κάψει, αλλά σε αγαπάω, με απάντησε, αλλά σε θέλω αυτέ τι βλακίε, και να δούμε τον έρωτα ρεαλιστικά και να το δούμε από μια α, α, σκοπιά ψυχοθεραπευτική και ψυχολογική. Δηλαδή, κάνετε σχέσεις ρε, παιδιά, ή κάνετε ψυχοπάθειες. 9 στα 10 τραγούδια τα ερωτικά είναι καψουροτράγοντα εσχρά τα οποία διδάσκουν τη θυματοποίηση, yeah. διδάσκουν τη συνεξάρτηση, διδάσκουν yeah. τη ψυχοπάθεια. Yeah. Το εντό αγωγικών λέξη Το, το 9,5 στα 10, 9,5 στα 10 τραγούδια. Δηλαδή, το καρδιά μου στα όλα και έμεινα στον άσο, σαν παράσημο δηλαδή. Δηλαδή, έχω δώσει τα πάντα, τα έχω παραχωρήσει όλο μου τον εαυτό για να είμαι σε μία σχέση. Εάν κοιτάξει του στίχους των τραγουδιών, Ακόμα και τώρα. Δηλαδή αυτό δεν είναι 90 It's και 2000. Στο πρώτο, πρώτο τώρα, το βιβλίο έτσι, που έτσι, έχει έτσι. τίτλο «Η ανατομία μιας γυναίκας» και μπορούν να το βρουν οι ακροατές σου στην ιστοσελίδα μου www.theclabetridon.com mm. κάτω από την κεφαλίδα εκδόσεις, την υποκεφαλίδα ηλεκτρονικές εκδόσεις. Υπάρχουν τα δύο πρώτα βιβλία που έχω γράψει σε ηλεκτρονική μορφή flipbook δωρεάν που μπορούν να τα διαβάσουν οι ακροατές. Δωρεάν. <Τι> δωρεάν. Στο βιβλίο Η Ανατομία μια γυναίκα αναφέρω ξεκάθαρα ένα περιστατικό που είχε συμβεί όταν ο γιο μου πέντε ετών. Ο οποίο είμαστε μέσα στο αυτογείο μια μέρα και ακούγαμε ραδιόφωνο. Εγώ, δε, εγώ που, με τη μουσική είμαι, είμαι, έχω λίγο περίεργη σχέση. Δηλαδή μπορώ να την ακούω, αλλά με, να μην την ακούω τη μουσική. Δεν, δεν είχα προσέξει τι, τι μουσική ήταν. Δηλαδή μπορώ να, να αφαιρεθώ και να μην ακούσω τη μουσική. Άμα θα ακούσω μουσική, όμω επιλέγω τη μουσική που μου αρέσει και για του σκοπού που μου αρέσει και οπωσδήποτε δεν επιλέγω καψουροτράγουδα. Μου για ένα καψουροτράγουδο στο ραδιόφωνο και μου λέει ο γιο μου Μαμά, πρέπει να χωρίσει κάποιο για να μπορεί να γράψει ένα τραγούδι. Μαμά, πρέπει, πρέπει να πρέπει χωρίσει να... κάποιο για να δικαιούται να γράψει ή να τραγουδήσει ένα τραγούδι. Καλά είπε το παιδί. Και έπαθα και συνειδητοποίησα, το περιγράφω αυτό στο πρώτο βιβλίο, ότι ένα διάστημα ενό χρόνου περίπου που ζούσα στην Αγγλία, στον Ηνωμένο Βασίλειο, με τον γιο μου μικρό, ότι η country music, η μουσική που, που έπαιζε στο ραδιόφωνο, είχε ελάχιστα τράγουδα. Τα περισσότερα ήταν τραγούδια. Μιλώ για αγγλέζικη μουσική τώρα. Τραγούδια που μιλούσαν για άλλα πράγματα. Αυτή η αιμονή που έχουμε στην Ελλάδα με τα κερατώματα, με τις απιστίες, με τους χωρισμούς, με τους. με τους πόνους, ε, κανεί, φτάνει. Κανεί στην Κυπριακή δεν φτάνει. Φτάνει. Ναι, ναι, ναι. Έχει το δίκιο. Α. Ναι. Και είναι μόνο είναι... αυτό. Στην Αμερική, τα τελευταία χρόνια, έχει αλλάξει το πράγμα. Είναι πιο γυναική ενδυνάμωση, πιο ενδυνάμωση. Τώρα, βέβαια, έχουν και πολιτικά τραγούδια. Εμείς εδώ πέρα είναι τα mainstream, είναι με άφησε, σε άφησα, σε αγαπάω, σου έχω δώσει τα πάντα και σέρνομαι για σένα και γύρνα πίσω. Γύρνα πίσω, εκεί πέρα με το στανιό, γύρνα πίσω. Και όλα αυτά είναι ενδεικτικά. Είναι το αφήγημα. Είναι το αφήγημα, το πώς βλέπουμε τη σχέση. Γιατί θέλουμε οι Έλληνε να μεγαλώσουμε. Θέλουμε να οριμάσουμε. Θέλουμε να γίνουμε μεγάλοι, να μην είμαστε πια παιδιά. Γιατί έχει μερικού που το θεωρούν και πολύ χαριτωμένο να είναι παιδιά. Είμαι παιδί. Είσαι 50 και είσαι παιδί, είσαι 40 και είσαι παιδί, είσαι 60 και είσαι παιδί. Κάτι πάει χί μαζί σου που δεν κατάφερε να μεγαλώσει τι τελευταίε 5-6 δεκαετίε τη ζωή σου. Τι λε. Δεν, δεν, δεν είναι τιμητικό πράγμα να λειτουργήσει ω παιδί στη σχέση σου. Δεν ντρέπεσαι ότι μεγάλωσε και ακόμη παιδιαρίζει. Και όταν λέω παιδιαρίζει, εννοώ ότι δεν βλέπεις, δεν παίρνει στα σοβαρά τον εαυτό σου και του άλλου ανθρώπου και να σταματήσουμε να δικαιολογούμε τον εαυτό μας με το πασπαρτού δικαιολογητικό του έρωτος. Και εμεί ερωτευτήκαμε, αλλά δεν τρελαθήκαμε. Του φίλου μας δεν γέμε, έλεγε ναι. η, αγαπημένη. Αφού τον αγαπάω, αφού τον αγαπά, στο βωμό, σε αυτή τη λέξη τη αγάπη, δεν ξέρω τι, τι, τι εγκλήματα σε, σε εισαγωγικά έχουν γίνει στι σχέσει. Μα τον αγαπάω. Μα του στείλα μήνυμα γιατί τον αγαπάω. Μα δεν μπορώ να γνωρίσει γιατί τον αγαπάω. Η να αγάπη δίτε δίτε μέσα δίτε στη δεν μέσα είναι αυτή. Δεν ξέρω τι σημαίνει αγαπάω. Πώ μπορεί να αγαπά κάποιον άλλον αν δεν αγαπά πρώτα απ' όλα τον εαυτό σου τον ίδιο. Δεν γίνεται. Είναι ανεπίτευτο κάτι τέτοιο. Δεν, δεν μπορεί να αγαπά κάποιον άλλον αν δεν αγαπά τον εαυτό σου. Και αν αφήνεσαι να κακοποιείσαι και να σέρνεσαι, σημαίνει ότι δεν αγαπά τον εαυτό σου. Πόσο ποσοστό πιστεύει ότι είναι τα υγιή ζευγάρια? Yeah. Δεν είμαι ο κατάλληλο άνθρωπο να σου πω γιατί εγώ έχω πολύ επαφή με κλινικά ποσοστά, με κλειδικού πληθυσμού. Δηλαδή, στο ψυχολόγο θα πάνε αυτοί που έχουν yeah. πρόβλημα. Στο ψυχολόγο θα γράψουν email αυτοί που έχουν πρόβλημα. Οπότε δεν είμαι ο κατάλληλο άνθρωπο να σου πω. Δεν, δεν γνωρίζω. Ε, εύχομαι να είναι τουλάχιστον τα μισά. Εύχομαι. <συσχελόδοξη> Θέλω να είμαι αισιόδοξη <συσχελόδοξη> που τα μισά ζευγάρια έχουν υγιή σχέσει. Νομίζω είναι λιγότερα από τα μισά, αλλά θα ήθελα να είμαι αισιόδοξη. Αν κάποιο καταλάβει ότι υπάρχει μοτίβο, τι να κάνει. Η λύση είναι μία ψυχοθεραπεία. Τίποτα άλλο. Πρέπει να κάνει mm. ψυχοθεραπεία. Αν με, ρωτήσει, αν με ρωτούσε κάποιο και πριν 10 χρόνια και πριν 15 χρόνια, ποιο είναι ο βασικότερο λόγο για τον οποίο έρχεται ο κόσμο κοντά σου, ήταν αυτό. Ένα χωρισμό. Χωρισμό από γάμο. Ήταν ή από γάμο. Ναι, ναι. Ήταν η νούμερο ένα αφορμή και αιτία για να έρθει ο κόσμο στο ψυχολόγο. Και όσοι από τους πελάτες μου, τους παλιούς, γιατί πλέον δεν βλέπω κόσμο, ερχόντουσαν μετά από ένα χωρισμό και δεχόντουσαν αυτό που πρότεινα τη ψυχοθεραπεία και να ασχοληθούν με τον εαυτό τους και μόνο και να αφήσουν πίσω την σχέση που τελείωσε, να σταματήσουν να μυρικάζουν τη σχέση που τελείωσε και να ασχοληθούν με τον εαυτό τους τον ίδιο, αυτοί οι άνθρωποι πέτυχαν μεγάλα επιτεύγματα όσον αφορά την προσωπική τους ανάπτυξη και την ορίμανση τους στην πνευματική. Η επιλογή κάθε φορά ενός συγκεκριμένου συντρόφου δείχνει και το επίπεδο Τη συνειδητότητα που ήσουν σε εκείνη τη φάση τη ζωή σου. Δηλαδή, ήσουν εκεί και επέλεξε αυτόν τότε ναι, 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 ή αυτήν ναι, ναι. τότε. Και, 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 να, και, και γι' αυτό δεν είναι καλό πράγμα να πηγαίνουμε πίσω και να ακυρώνουμε τι σχέσει που έχουν περάσει. Για να επιλέξει εκείνον τον άνθρωπο που επέλεξε ναι, τότε, σημαίνει η ψυχή σου είχε ανάγκη εκείνη τη σύνδεση τότε, η ψυχή σου είχε ανάγκη να πάρει εκείνα τα μαθήματα τότε και προφανώ ίσχυκε και για το άλλο πρόσωπο. Και ξέρει, ένα, μια συνηθισμένη αιτία που τελειώνει ο γάμο ενό ζευγαριού ή η σχέση ενό ζευγαριού είναι ότι είτε και για του δύο είτε για τον ένα από του δύο πάβει πλέον να έχει χρησιμότητα αυτή η σχέση. Πνευματική χρησιμότητα. Δηλαδή από τη στιγμή που έχει εκπληρωθεί ο σκοπό για τον οποίο έχει δημιουργηθεί η σχέση, που οι περισσότεροι από εμά ασυνείδητα μπαίνουμε σε σχέση χωρί να συνειδητοποιούμε ποιο είναι ο σκοπό, δεν υπάρχει και λόγο να υφίσταται πλέον. Βέβαια, θα μου πεις ότι μιλάω πάρα πολύ ä, κοινικά... και ότι βλέπω τις σχέσεις έτσι πολύ χρησιμοθυρικά. Αλλά νομίζω ότι αυτό συμβαίνει. Και στις περιπτώσεις εκείνες που έχουμε μακρόχρονες σχέσεις... Α, οι οποίες είναι ζωντανές και υγιείς μετά από δεκαετίες... αν κάτσεις να μελετήσεις εκείνες τα ζευγάρια... γιατί γνωρίζω τέτοια ζευγάρια, δεν και χαίρομαι γι' αυτά... θα δεις ότι... Ο, είτε να είναι μην ζευγάρια μην. τα οποία ξεκίνησαν νωρί την κοινή του ζωή, δηλαδή σε μια ηλικία γύρω στα 20, προτού ακόμη, φορτωθούν... ναι, ακόμη φορτωθούν τραύματα από ανεπλήρωτου έρωτε, απερωτικέ απογοητεύσει, προτού ακόμη φορτωθούν κοινωνικά στερεότυπα, προκαταλήψει κτλ. Και ήταν ταιριαστοί, και ακριβώ επειδή ήταν ταιριαστοί, κατάφεραν να μεγαλώσουν μαζί προ την ίδια κατεύθυνση. Είναι άνθρωποι που βρέθηκαν σε μια φάση τη ζωή του μετά που έφαγαν τα χτυπήματα, τι κατραπατσέ που λέμε στην Κυπριακή Διάλεξο, τι κατραπακέ, τι δηλαδή, ναι. δεν. μετά που έφαγαν τα χτυπήματα τη ζωή, μετά που έπαθαν, έμαθαν, βρήκαν τον εαυτό του, μπόρεσαν να ζήσουν μόνοι του για μεγάλα, για ικανά χρονικά διαστήματα, χωρί να εξαρτούνται από μια σχέση ίσω και βρέθηκα, ξέρω εγώ, στα 40 του, στα 45 του, στα 50 του, άνθρωποι που βρέθηκαν σε εκείνε τι ηλικίε. Έχοντα κάνει και δύο πολλή δουλειά με τον εαυτό του προηγουμένω, και μπόρεσαν να δημιουργήσουν μια όρημη σχέση, η οποία να βασίζεται στο στοιχείο τη συμβατότητα, τη έλξη αλλά και τη αυτοδυναμία. Δηλαδή, το, το υγιέ ζευγάρι είναι αυτό που μπορεί να υπάρξει και χωριστά, κάλλιστα, αλλά παρόλα αυτά επιλέγει να είναι μαζί επειδή επιθυμεί να είναι μαζί. Και ένα πράγμα που έχω να πω για τον δεύτερο μου γάμο που είναι πρόσφατο, είναι ότι νιώθω εξαιρετικά περήφανη που τόσο και εγώ σου και ο τέο σύζυγο είμαστε καλά μόνοι μα τώρα. Όχι ότι δεν περνάμε διαδικασία πένθου και διαδικασία ανασύνταξη μετά από ένα χωρισμό. Εννοείται ότι το περνάμε ο καθένα μόνο του, ο καθένα ξεχωριστά γιατί έχουμε χωρίσει. Άμα χωρίσει ένα ζευγάρι, τελείωσε. Δεν, δεν κάνουν μαζί πράγματα με έχουν χωρίσει εκτό από το να κανονίζουν τα του διαζυγίου, δεν κάνουν τίποτα άλλο μαζί. Γιατί και τα πισωγυρίσματα δεν μα βοηθάνε στο να πάρουμε τα μαθήματα. σα ίσα είναι αυτομαστιγωτικά και έτερο στις λίγες επικοινωνίε που έχουμε, χαίρομαι να ακούω ότι είναι καλά. Και χαίρομαι και για μένα που είμαι καλά. Όχι, μη, καλά με πιάνει, γιατί είναι ότι μπορώ να ζήσω μόνη μου, δεν έχω πρόβλημα που ζω μόνη μου και είμαι εστιασμένη στη δουλειά που κάνω με τον εαυτό μου και θέλω να σου πω και σε σένα και στους ακροατές σου ότι παρόλο που είμαι ψυχολόγος, παρόλο που είμαι 45 χρονών, παρόλο που έχω στον ενεργητικό μου 15 χρόνια τουλάχιστον ψυχοθεραπεία. Ε, αυτή την περίοδο ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να ξαναξεκινήσω ψυχοθεραπεία. Κάνω ψυχοθεραπείσου για πέμπτη φορά στη ζωή μου. Γιατί ψυχολογοί πρέπει να κάνουμε και ψυχοθεραπεία. Υπάρχουν κάποια χρόνια που είναι υποχρεωτικά στην αρχή και μετά είναι αν θε. Και αυτή την περίοδο η ψυχοθεραπεία που κάνω στη ζωή μου είναι η καλύτερη ψυχοθεραπεία που έχω κάνει ποτέ. Φυσικά παίζει ρόλο και η ψυχολόγο στην οποία πάω που είναι εξαιρετική. Αλλά είμαι σε μια φάση τώρα μετά το δεύτερο διαζύγιο, στα 45 μου, που μπορώ να ασχοληθώ επιτέλου με, με, με την ουσία των προβλημάτων μου των προσωπικών, μπορώ επιτέλους να ασχοληθώ με εκείνο το μικρό παιδί το πληγωμένο που κουβαλάω μέσα μου, Χωρί να ασχολούμαι με οτιδήποτε άλλο εξωτερικό, δηλαδή μα γιατί χώρισα, μα γιατί με άφησε, μα γιατί έγινε το. Δεν με απασχολεί. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο πράγμα και αυτό είναι και ένα πιστήριο ότι αυτή η σχέση ήταν καλή. Γιατί αν τελείωνε αυτή η σχέση και ήταν δύο άνθρωποι που δεν μπορούσαν ναι. να ζήσουν μόνοι του, και ήταν δυο άνθρωποι που ήταν διαλυμένοι ο ένας χωρίς τον άλλον, μάλλον ήταν διαλυμένοι χωρίς τη σχέση, αυτό δεν ήταν πάρα πολύ ανησυχητικό. Δεν σου λέω ότι είχα την τέλεια σχέση, μπορεί, κατάλαβα τι σου λέω. το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει η τέλεια σχέση τώρα. Κατάλαβα, κατάλαβα τι λες, γιατί σκέψω ότι το θέμα συνεξάρτηση, που μου το έχουν ζητήσει πάρα πολλές φορές και δεν το έχω πάρει ακόμα. Δεν γιατί είναι θεματάρα τεράστια. Οπωσδήποτε. Αυτό παίρνει από κοντά. Αυτό είναι θεματάρα. Πάσχει όλη η Ελλάδα και όλη η Κύπρο. Που από την Κύπρο δεν ξέρω και πολλά. Αλλά Ο είμαι σίγουρη ότι πάσχει όλη Κύπρος. Κύπρο. Πραγματικά, πραγματικά ναι. Γιατί μα μαθαίνουν κυρίω τι γυναίκε αλλά και του άντρε ότι στη σχέση πρέπει να τα δίνουμε όλα. Όλα, όλα, όλα. Είναι, σε οδηγεί η κοινωνία να τα δίνεις όλα, να μην υπάρχουν όρια να καταλήγεις ένα έρμεο του εαυτού σου... για να είσαι σε αυτή τη σχέση... τη διάσημη σχέση που όλοι θέλουμε να κάνουμε. Και στην ερώτηση... Προσέξτε καλά. Εάν αυτή τη στιγμή... ο σύντροφός σας... εξαφανιστεί... εξαφανιστεί, πραγματικά, εξαφανιστεί... έρθει ένα χέρι και τον πάρει και εξαφανιστεί... έχει πάρει μαζί και όλη σας τη ζωή. <laughs> Ας το σκεφτεί, έχω να πω. Ας το σκεφτεί ο καθένας για τον εαυτό του αυτό. Εάν μπορεί να υπάρχει με την εξαφάνιση του συντρόφου. Δεν εξαφάνεις, πρέπει να μην αυτό συμβαίνει, αυτό συμβαίνει και ε, σε, σε ανθρώπους οι οποίοι είναι... Φεύγουν <coughs> από τη ζωή με, με τρόπο ξαφνικό. Δηλαδή, μπορεί να χάσει τον σύντροφό σου από ξαφνικό θάνατο. Μα <laughs> δεν είπα να φύγει. Να φύγει. Εν τω μεταξύ, να τώρα δε. Να σα εγκαταλείψει. Αυτό Άπα το με εγκατέλειψε. Εγκατέλει. Θα ρίσκει και βαλίτσα, α πούμε. Θα ρίσκει και είσαι βαλίτσα. Για θα, ποιο λόγο εγώ, εγώ, εγώ έχω μιλήσει. Αφού. Δεν έχω μιλήσει δημοσίω για τον πρόσφατο χωρισμό. Δεν έχω πει του λόγου. Ε, ούτε θα του πω. Αυτό όμω που έχω πει δημοσίω και το είπα επίτηδε. Είναι το γεγονό πω δεν ήταν δική μου απόφαση. Γιατί ήθελα να δώσω το μήνυμα ότι μπορεί μία γυναίκα που είναι ψυχολόγος, που είναι δυναμική, που έχει το δικό της κανάλι του YouTube με το μεγάλη απαιτήση, που είναι συγγραφέας, μπορεί να έχει ένα γάμο ο οποίο να τελειώσει όχι με δική της απόφαση και να μην νιώθει εγκαταλειμμένη, ναι. να μην νιώθει προδομένη, να μην κλέγει και να κλαίγεται γιατί εγκαταλείφθηκε, αλλά να το θεωρεί πολύ φυσικό και όπω και το θεωρώ. Ναι, ναι. Οι λέξει που χρησιμοποιούμε για τι εμπειρίε μα έχουν νόημα. Το έχουμε πει και σε άλλε εκπομπέ. Δεν υπάρχει με εγκατέλειψε, με άφησε, χωρίσατε. Δεν είσαι βαλίτσα που την εγκατέλειψαν στη μέση του δρόμου. Γιατί άμα χρησιμοποιήσει τον όρο με εγκατέλειψε, σαν να θεωρήσει ότι ο άλλο ήταν υποχρεωμένο να σου κουβαλάει. Ακριβώ. Κανεί δεν είναι υποχρεωμένο να, να κουβαλήσει κανέναν. Ούτε εμεί να κουβαλήσουμε κάποιον άλλον, ούτε εμά να μα κουβαλήσει κάποιο άλλο. Κανεί, κανένα. Και κυρίω τι γυναίκε. Στι γυναίκε είναι όλο αυτό το σφυροκόπημα ότι πρέπει να αφοσιωθεί την οικογένεια, πρέπει να αφοσιωθεί σε έναν άντρα και αρχίζει και παραμελεί τι δικέ τη ανάγκε, μη τυχόν και χάσει τον άντρα, μη τυχόν και χωρί το γάμο. Και κατά μία έννοια, ακόμα και αυτή η επίθεση με τη Βιτριόλη... κατά μία πιο ευρύτερη, πολύ ευρύτερη έννοια. Δηλαδή, μία γυναίκα, η αυτή η φερόμενη ω δράστρια, αντί να ασχοληθεί με την καλυτέρευση τη δική τη τη ζωή, ασχολούταν με την, με την ο κατασυσκοπεύει άλλη μία γυναίκα και έναν άλλον άντρα. Εγώ θέλω να πω ότι η ελληνική κοινωνία στο σύνολο της φέρει ευθύνη για τέτοια περιστατικά. Ε, Χωρίς να σημαίνει ότι και ο λόγος, σε οποιαδήποτε περίπτωση τέτοια, περιστα... τέτοια δράση. Εντάξει. Τη θεωρώ αξιοπίνη πράξη, Όχι, oh, δεν λέμε πράξη αυτό, και δεν και ότι λέμε. πρέπει να υπάρξει παραδειγματική τιμωρία. Όμω. Παραδειγματική τιμωρία. Α μην βγάζουμε. Έχουμε ευθύνη όλοι που Α μην βγάζουμε την ουρά μα απ' έξω. Όλοι εμεί που κοιτάμε με στραβό μάτι μια κοπέλα που έχει περάσει τα 30 και δεν έχει παντρευτεί. Που ρίχνουμε μπιχτέ για το εσύ πότε. Ε, αυτό. Ή επενούμε μπροστά τις άλλες γυναίκες που έχουν παντρευτεί, που την υποτιμούμε επειδή είναι single και μάλιστα είχα πάθει την πλάκα μου. Δεν μπήκα στη διαδικασία να το παρακολουθήσω, γιατί προσέχω τα εγκεφαλικά μου κύτταρα, δεν ξέρω και πόσα μου έχουν απομείνει να μην καούν. Αλλά μου είχε στείλει ένα φίλο. και εγώ... Ναι. Στο Instagram μου είχε στείλει ένα βίντεο, το οποίο είδα μόνο την περιγραφή του, δεν μπήκα να το δω. Ένα νεαρός άνδρας, ο οποίο έκανε ένα βίντεο, στο οποίο έλεγε ότι το πρόβλημα ήταν που ήταν γεροντοκόρε αυτέ οι δύο κλπ. Και λοιπά δεν πιστεύω. Ε, αυτό, αυτό ότι λέμε τόση ώρα. Λέμε μετά τότε 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 τότε. Να παντρεύεται και να κάνει παιδιά, διαφορετικά μετά έχει πρόβλημα. Κάτι ανοησίες. Ναι, μα ήρθε εκ των αυτός ο ανόητος. Πραγματικά, έχεις το λόγο μου, δεν μπήκα να δω το βίντεο. Γιατί λέω, δεν θέλω να κάψω άλλα εγκεφαλικά κύτταρα, Φτάνει. Δεν mm -hmm. θέλω mm -hmm. να έχω input, να έχω είσοδο στον εγκέφαλο μου τοξικών πληροφοριών και βλακωδών παραστάσεων. Όμω η, η ουσία, mm -hmm. το ρεζουμέ, mm -hmm. το οποίο το έγραφε και στην περιγραφή του βίντεο ήταν αυτό. Κύριε Ελέισον, αυτή η νοοτροπία μα έχει οδηγήσει εκεί. Όχι ότι αυτό το περιστατικό έρχεται να πει ότι καλά κάνουμε και υπάρχει αυτή η νοοτροπία. Αντιθέτω, το περιστατικό έρχεται να μα πει ότι αυτή η νοοτροπία είναι βλαπτική. Είναι καταστροφική. Κάνει ζημιά στι ψυχέ και στα μυαλά των ανθρώπων. Ε, για να είμαι όμω και δίκαιη, ω ψυχολόγο οφείλω να πω ότι σαφώ κάποια ψυχοπαθολογία υπήρξε για να γίνει τέτοιο έγκλημα. Δηλαδή, μέσα η μέση γυναίκα δεν θα κάνει αυτό το πράγμα. Θα κάνει όμω πράγματα εξίσου εγκληματικά, όπω να ρίξει την αυτοεκτίμηση τη στα τάρταρα, όπω να πέσει σε κατάθλιψη, όπω να νιώθει ότι δεν έχει αξία. Όπω να μπει στη διαδικασία να παντρευτεί τον κάθε πρώτο άνθρωπο που θα βρεθεί στον δρόμο τη προκειμένου να παντρευτεί, ή να κάνει παιδιά με τον κάθε τυχαίο στο προκειμένου να κάνει παιδιά, και να σπρώξει τον εαυτό της σε επιλογέ οι οποίε θα την ταλαιπωρούν και την ίδια και τα παιδιά τη. Συγγνώμη που είμαι τόσο αυστηρή. Μα αυτή, μ αυτό, μ αυτό. Εγώ πίσω από την είδηση αυτή με το Βιτριόλ, αυτό διάβασα. Δηλαδή, υπήρχε μία γυναίκα που δεν ασχολήταν τίποτα άλλο τη ζωή τη. Εδώ και δύο χρόνια αντί να ασχοληθεί με, την καλυτέρευση τη δική τη ζωής, ζωή, ασχολούταν. Γιατί αυτό ψυχαναλυτικά και με έναν πιο ευρύ τρόπο είναι αυτό από πίσω. Ότι η γυναίκα αξίζει εφόσον είναι σε σχέση. Διαφορετικά κάτι δεν πάει καλά με αυτήν. Αχ και βαχ. Θέλουμε, θέλει να γυρίσει ο ήλιο, θέλει δουλειά πολύ. Πολύ. Ναι, και η δουλειά είναι καθενό. Είναι προσωπική δουλειά. Είναι προσωπική δουλειά. Και η θεραπεία δεν αρκεί. Είναι πολύ σημαντική, αλλά έρχεται και μετά η δική σου ευθύνη απέναντι στα πράγματα. Να, αυτό τώρα που είπε, το εφαρμόζω κι εγώ. Βλέπω ότι δεν είμαι καλά, α πούμε, σε κάποιε φάσει και ακούω κάτι και φεύγω. Δεν, δεν θέλω να ακούσω. Δεν, δεν, δεν μπορώ να ακούσω, δεν μπορώ να διαβάσω, δεν μπορώ να. <οχι, οχι>, Θα... Δεν το κάνω επειδή δεν είμαι καλά. το κάνω επειδή θέλω να παραμείνω καλά. Δηλαδή, είναι συνειδητή απόφαση <οχι>. να αποφεύγω την τοξικότητα σε όποια μορφή. Είτε είναι ηχητική μορφή, είτε είναι οπτική μορφή, είτε είναι φυσική μορφή. Ναι. Δηλαδή, και ναι. Σου, σου, σου προτείνω αν θέ να κάνουμε ένα podcast ε, επειδή κάθε φορά που με προσκαλεί, ε, με ακούνε πολύ περισσότεροι άνθρωποι από όσοι ακούνε τα βίντεο μου στο YouTube. Και θα θέλω να περάσω τα μηνύματα να κάνουμε και ένα podcast για το πώς εντοπίζουμε και αντιμετωπίζουμε την τοξικότητα στη ζωή μας. Αν σε ενδιαφέρει. Να κάνουμε. Σου κάνει πάρα πολλά βίντεο στο, ούτε, στο ούτε, κανάλι με αυτό το θέμα, Λέει, η δική σου η πλατφόρμα είναι τεράστια και είπαμε οι σχέσει μα είναι χρήσιμοθυρικέ. Και εγώ χρήσιμοθυρικά τώρα σου ζητώ <στονίκο> <στονίκο> να χρησιμοποιήσω την πλατφόρμα του ω όχημα <στονίκο> για να μεταφέρω τα μηνύματα μου εφόσον το Θεωρώ ότι υπάρχει σοβαρότατο θέμα λόγω νοοτροπία, λόγω ιστορίας ιστορία του ελληνικού λαού και λόγω και θρησκεία που έχει το ελληνικό λαό τώρα. Ε, που γινόμαστε εύκολα θύματα τοξικότητας και δεν τολμούμε να αποδιώξουμε από τη ζωή μας ανθρώπους καταστάσεις που είναι τοξικές, μας δηλητηριάζουν τη ψυχή, μας δημιουργούν ψυχικά, σωματικά και άλλα πολλά προβλήματα. Θεωρώ ότι δεν έχουμε αντιστάσεις, δεν έχουμε άμυνες στην τοξικότητα οι Έλληνες. Ίσως να φταίει και το ελληνικό φιλότιμο για αυτό το πράγμα και ο παρεξηγημένος τρόπος με τον οποίο το έχουμε... Το εφαρμόζουμε στη ζωή μα. σω να φταίει η θρησκευτική μα παιδεία, όπω έχω πει. Γιατί οι μεγαλύτεροι τουλάχιστον έχουν περάσει ναι. όλοι και από ένα κατηχητικό. ή έχουμε διδαχθεί πράγματα ναι. ε, να γυρίζει και το άλλο πρόσωπο, να μην αντιδράς, να μην κάνει. που κατά τη γνώμη μου, τώρα στην ηλικία που βρίσκονται στα 45, μελετώντα τα Ευαγγέλια και μελετώντα για τι ε, 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 πράξει, τις δράσεις του ίδιου του Ιησού Χριστού, όπω περιγράφονται στα Ευαγγέλια. Κάθε άλλο παρά θυματοποίηση και συνεξάρτηση δείχνουν. όμως φαίνεται ότι υπάρχει μία μεταφορά των μηνυμάτων της θρησκείας, η οποία είναι η πατριαρχική θρησκεία, οφείλουμε να το πούμε αυτό το πράγμα, ο χριστιανισμός όπως και ο μουσουλμανισμός, όπως και ο ιδαϊσμός, είναι μονοθεστική και πατριαρχική θρησκεία, η οποία έρχεται και δίνει το μήνυμα στους πιστούς ή στα μέλη των, των κατατόπους εκκλησιών, ότι πρέπει να ανέχεστε, να ανέχεστε, να ανέχεστε, είσαι γυναίκα να ανέχεσαι, είσαι άνδρας να ανέχεσαι, είσαι παιδί να ανέχεσαι, ή... ναι, η τρομερή ναι, ανοχή. Ναι. Και όλη αυτή η ανεκτικότητα που δείχνουμε σε πρόσωπα και σε καταστάσει που δεν θα έπρεπε να δείχνουμε ανεκτικότητα, μα καθιστά εύκολα θύματα τη τοξικότητα και τη συνεξάρτηση, βεβαίω. Νομίζω και αυτή η εκπομπή καταλήγει στο να γνωρίζουμε τον εαυτό μα και να σεβόμαστε τον εαυτό μα και να τον αγαπάμε για να κάνουμε και υγιείς σχέσεις. Και εγώ από αυτά που είπες, καταλαβαίνω ότι το μυστικό για μία υγιή σχέση είναι να μην την έχεις ανάγκη, αλλά να την επιθυμείς. Εκεί πολύ είναι το Άμα την έχεις ανάγκη, άμα τη χρειάζεσαι, Αυτό δεν είναι καλό παντού, μου. Και στις επιχειρήσεις συμβαίνει και παντού. Όταν η προσφορά είναι μεγαλύτερη από τη ζήτηση, τότε πέφτει η ποιότητα, πέφτει η τιμή. Εντάξει. Δεν είναι καλή mm. ιδέα yeah, yeah. να προσφέρουμε τόσο εύκολα τον εαυτό μας. Να προσφέρουμε τον εαυτό μας σαν να είμαστε ένα σακί πατάτη. Εγώ έτσι το, το χαρακτηρίζω. Να λέμε, δε παιδί μου, δεν έχω αξία εγώ σαν άνθρωπος. Είμαι μια... Σε πόλη, δεν είμαι. Είμαι μια γυναίκα που έχω περάσει τα 30 και δεν έχω παντρευτεί, έχω περάσει τα 40 και δεν έχω κάνει παιδιά. Είμαι μια γυναίκα που έχω χωρίσει δύο φορέ, τρει φορέ, πέντε φορέ, τόσε φορέ και χωρί κάθε μία. Δεν έχω αξία ω άνθρωπο. Είμαι ένα άνδρα ο οποίο δεν έχω χρήματα. Μπορεί και στου άνδρε είναι αυτό το πράγμα. Οπότε, τι απαιτήσει να έχω εγώ τώρα από τη ζωή και τι απαιτήσει να έχω μια σχέση, αν βρεθεί κάποιο κάποια να με θέλει, όπω και να με πάω τρέχοντα. Και εκεί ξεκινάνε. Ξεστραβώθηκε αυτός που είμαι. Βρέθηκε ένας καψερός εκεί να με θέλει. Τελείωσε Και αγνοούμε τον εαυτό μας. Αγνοούμε την ουσία μας ως άνθρωποι. Αγνοούμε τις ουσιαστικές ανάγκες που έχουμε. Και σε καμία περίπτωση δεν προχωράμε με, με κριτήριο την επιθυμία. Και μπαίνουμε και σε σχέσεις με ανθρώπους που δεν κάνουν γουστάρουμε. Αυτό λοιπόν, που δεν κάναμε λοιπόν, φίλους. Να, να πάρετε ένα τη και να απαντήσετε ειλικρινώ στον εαυτό σα, όχι σε μένα και στη τέσσερα. Στον εαυτό σα ειλικρινώ. Όντω, γουστάρατε εκείνον τον άνθρωπο, άνδρα ή γυναίκα τέλο πάντων. Ο οποίο, με τον οποίο, με την οποία όταν χωρίσατε πέσατε στα πατώματα. Όταν πέρασε ένα χρόνο, έξι μήνε, δύο χρόνια, πώ θα πέρασε για να ξεπεράσετε εκείνη την καψούρα. Βλέποντα τώρα εκείνον τον άνθρωπο, εξακολουθείτε να τον βρίσκετε εγωιτευτικό, σεξι, ελκυστικό ή λέτε πού στραβώθηκα και πήγα και ασχολήθηκα με εκείνο το πρόσωπο, κανονικά δεν έπρεπε να του ρίξω δεύτερο βλέμμα, επειδή δεν ταιριάζουν οι είναι αλλά επειδή με ήθελε, άντρα να είναι και ό,τι να είναι, τον παίρνω. Αυτό επειδή με ήθελε. Να. Επειδή με ήθελα. Να βρεθεί μία να με θέλει, να βρεθεί ένα να με θέλει, άντρα να είναι και ό,τι να είναι, γυναίκα να είναι και ό,τι να είναι. δε έχουμε πολύ μεγαλύτερη αξία από αυτό. Όλοι μα. Χωρί να αποτιμώ αυτόν τον άνθρωπο που δεν μα ταιριάζει. Δεν σημαίνει ότι αυτό ο άνθρωπο δεν είναι αξιόλογο για τον εαυτό του και για άλλου ανθρώπου που ταιριάζουν. Αλλά κάνουμε ναι, κάτι ατέρια στι σχέσει. Ο γιο μου είχε πει κάτι πολύ πετυχημένο, δεν σπένω. Ο Λάζαρο είναι 23 ετών, ο γιο μου είναι πρωτότοκο και η κόρη μου η Κυριακή είναι 20. Είχε πει ο Λάζαρο του μη λέει μαμά, κοιτάζω γύρω μου και παρατηρώ σχέσεις που είναι σαν να είναι δυο τυχαίοι παίχτες σε ένα τηλεπαιχνίδι που τους έριξαν μαζί να δούμε πόσο καιρό θα αντέξουν. Πολύ σοφή κουβέντα το λάβει. Κρίνοντα από νέα ζευγάρια. Μιλούσε για διάφορα πρόσωπα. Μιλούσε για ζευγάρια που γνωρίζουμε. Και λέει αυτό το ζευγάρι, το άλλο το ζευγάρι. Είναι σαν να είναι τυχαίοι παίχτε σε ένα τηλεπαιχνίδι Έριξαν μαζί πέρα, να πούμε πως συναντέψει μαζί πέρα. πιο ατέριαστοι άνθρωποι. Λέει λοιπόν, πώ αυτοί οι άνθρωποι είναι μαζί. Ναι. Και μετά συζητώντα το, γιατί το παιδί το, 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 το παρατήρησε αυτό το πράγμα, θέλει να ρωτήσει κάτι για τον εαυτό του ή να συζητήσει κάτι για τον εαυτό του. Συζητώντα αυτό το πράγμα, μου είχε πει το άλλο γιο μου, που τον, τον, τον σέβομαι, τον εκτιμώ, τον θαυμάζω και του βγάζω το καπέλο. Μου είχε πει το άλλο, εγώ προτιμώ να μείνω μόνο μου πολύ καιρό μ? και να έχω ένα πρόβλημα ότι είμαι μόνο μου παρά να μπω σε μία σχέση που να είναι ατέριαστη για μένα και να έχω πάρα πολλά προβλήματα γιατί το θα ξεπουλιέμαι καθημερινά. Και του είπα, αυτό ένα αγόρι 23 ετών. Δεν μπορούμε να το πούμε εμεί που είμαστε 45, είμαστε 50, που είμαστε 60, που 40, 30. Φυσικά για να, ε, ναι. να δώσουμε και λίγο τα εύσημα στη μάνα, τον έχει μεγαλώσει η μάνα του με αυτόν τον τρόπο. <laughs> έχει δεχθεί συναισθηματική διαπαιδαγώγηση το παιδί, όχι μόνο, μόνο σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, και, και συναισθηματική διαπαιδαγώγηση έχει δεχθεί. Ενώ αυτά που λέει ο γιο μου τα λέει δεν θα τα έλεγε ο κάθε 23χρονο, νομίζω, σε αυτή τη φάση. Ελπίζω να τα έλεγε ο κάθε 23χρονο. Νομίζω ότι ο Λάζαρο είναι και λίγο επηρεασμένο από το σπίτι στο οποίο έχει μεγαλώσει. Που συζητούσαμε πάντα ανοιχτά για αυτά τα θέματα. Αλλά είναι, έχει, έχει δίκιο ο Λάζαρο και είναι φρέσκο μυαλό. Και είναι πολύ μικρό. Δεν μπορούμε εμεί να είμαστε μεγάλοι για να το μιμηθούμε. Κάνω και τον εαυτό μου μέσα. Γιατί είναι άλλο να διδάσκει και άλλο Με να πράξεις, μας ε. μας. Mm. Και αυτό να το ναι. <laughs> 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 ναι. Να τα λέμε είναι εύκολα, ναι. να τα κάνουμε, ναι. 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 Να τα κάνουμε ναι. εκεί ναι. το δύσκολο. Ναι. Οι σχέσεις είναι δύσκολες. Δηλαδή, η συνύπαρξη δύο ανθρώπων είναι δύσκολη, δεν είναι εύκολη. Είναι δύσκολο, δε αλλά ακόμη Για δύσκολο, είναι, όλοι, όλοι, είναι όλοι. Να, μην, να μην τολμούμε να δοκιμαστούμε σε αυτή τη δυσκολία. Ας πάρουμε όσα περισσότερα μαθήματα μπορούμε να πάρουμε από τις σχέσεις του παρελθόντος και από τους χωρισμούς του παρελθόντος. Χωρίς ντροπή κιόλας. <συρίζει> να τα αμολογήσουμε στον εαυτό μας. <συρίζει> Τόσο μας έκοβε τότε. Shit happens, είναι το ρητό μου. Αυτό, τα είπαμε στην πρώτη εκπομπή. Shit happens, είπαμε. Άντε, shit happens. ότι η ζωή είναι εύκολη. Η ζωή είναι ωραία, όχι εύκολη. Shit happens. Συνέχεια Βλέπετε εδώ μια ψυχολόγο με εξειδίκευση σε ερωτικές σχέσεις, γραφεία που γράφει βιβλία για ερωτικές σχέσεις που έχει χωρίς δεύτερη φορά. Shit happens. Η ζωή συμβαίνει. Όμω, ξέρετε ποιο ήταν το τραγικό, να μην συνέβαινε. Η απραξία και το να μην ζει δεν είναι αντίδοτο στις δυσκολίες της ζωής. Η γνώμη μου είναι να τολμούμε να ζούμε, να ρισκάρουμε να ζούμε, να προσπαθούμε να είμαστε εστιασμένοι στην εσωτερικό μας εαυτό, δηλαδή να έχουμε αυτογνωσία. Να επιτρέπουμε στον εαυτό μας να κάνει και λάθη, γιατί είμαστε άνθρωποι και είναι αναπόφευκτο το να κάνουμε λάθη. Και ανά πάσα στιγμή να, να, να επιστρέφουμε στη βάση μας, συναισθηματικά και πνευματικά, με την έννοια του να ρωτάμε τον εαυτό μας, πώς είμαι, πώς είμαι σήμερα, πώς είμαι, είμαι καλά σε αυτή τη σχέση με, το, με ένα άλλο πρόσωπο, είμαι καλά στη σχέση με τον εαυτό μου. Και να κρατάμε έτσι λίγο ένα θερμόμετρο της ψυχικής και συναισθηματικής μας ισορροπίας. Να έχουμε αυτογνωσία, να μην αφινόμαστε, να μην αφινόμαστε να να πέφτουμε σε κατάθλιψη, σε αδιέξοδα, σε αχώδεις διαταραχές. Δηλαδή, χρειάζεται μια επαγρύπνηση για να διατηρήσουμε την ψυχική μας ισορροπία. Και δες να θα το πω ξανά, δεν είναι ντροπή να πάμε σε ψυχολόγο, δεν είναι ντροπή να πάμε σε ψυχίατρο, εάν βλέπουμε ότι δεν είμαστε καλά, ότι έχουμε σημάδια κατάθλιψης, κατάπτωσης κτλ. Γιατί αυτά οι θεραπείες ναι. των ειδικών και της επιστήμης μπορεί να είναι εσωτήριες. Πριν λίγε μέρε είχα συναντήσει μια κυρία, την οποία είχα να δω δύο μήνε, που δύο μήνε πριν που την είδα ήταν χάλια. Δεν ήταν καθόλου καλά. Ήταν, ήταν σε πολύ άσχημη ψυχική κατάσταση. Ήταν πολύ απεσιόδοξη. Δεν έβλεπε με, με καλό μάτι το μέλλον. Ήταν λίγο μετά, μόλι τελείωσε η καραντίνα, μόλι και λίγο από δύο μήνε που είχαμε βρεθεί, και μου λέει: Ξέρει, μέσα από αυτή την καραντίνα έχω βγει χάλια έχω συνειδητοποιήσει πολλά αρνητικά πράγματα, θέλω να χωρίσω, θέλω να αλλάξω δουλειά. Ήταν έτσι σε μεγάλη σύγχυση. Εγώ τότε τη είχα πει, κοίταξε, ναι. μην κάνει οτιδήποτε, πήγαινε να κάνει ψυχοθεραπεία. Τη συνάντησα προ λίγων ημερών, πριν λίγε μέρε, και μου ήταν ένα εντελώ διαφορετικό άνθρωπο. Και τι μου λέει, Μου λέει, Άκουσα τη συμβουλή σου, πήγα σε ψυχολόγο, ξεκίνησα ψυχοθεραπεία. Η ψυχολόγο με διέγνωσε με μέτρια μορφή κατάθλιψη και γενικευμένη αρχόδια διαταραχή. Με έπεισε ψυχολόγο να επισκεφθώ ψυχίατρο. Επισκέφθηκα ψυχίατρο. Ο ψυχίατρο μου συνταγογράφησε αντικαταθλιπτική αγωγή παράλληλα με την ψυχοθεραπεία και είμαι στην καλύτερη φάση τη ζωή μου τώρα. Ναι. Γιατί και η αντικαταθλιπτική αγωγη αγωγή θέλει δύο-τρει εβδομάδε δύο να λειτουργήσει, να επιδράσει, ώστε να ανέβουν τα απομίδα τη ερωτομηνή. Ναι. Δεν μπορεί να φανταστεί πόση χαρά ένιωσα. Και ένιωσα μεγάλη χαρά επειδή παράλληλα με τη φαρμακοθεραπεία, η οποία αντιμετωπίζει νευροχημικά το πρόβλημα, κάνει και την ψυχοθεραπεία που θα την βοηθήσει, θα την, τραπία, ναι. που θα την βοηθήσει να πάρει ξανά τη ζωή της στα χέρια της και να μπορεί να γνωρίζει και γιατί νιώθει όπως νιώθει και φυσικά τη ρώτησα, χώρισε τελικά. Μου λέει όχι. Σε λέω γιατί. Γιατί συνειδητοποίησα, μου λέει ότι το πρόβλημα είναι τα μέσα μου, δεν είναι σε σχέση. Άλλαξε δουλειά. Μου λέει όχι. Τη λέω γιατί, γιατί εγώ είχα το πρόβλημα, δεν ήταν η δουλειά. Χωρί να σημαίνει ότι όποιο χωρίζει κάνει λάθο και το πρόβλημα είναι αυτό και δεν θα έπρεπε να χωρίζει. Ένα παράδειγμα. Και μου έδωσε πάρα πολύ θάρρο και ναι. αυτή. Ναι. Και νομίζω. Πήρε ήδη ναι. την ναι. ζωή τη στα χέρια τη. Ναι. Πήρε την ευθύνη ναι. του εαυτού τη, τέλο πάντων. Ναι. Γιατί τώρα αυτό που είπε είναι πολύ σημαντικό. Ότι δεν έφτυγε η σχέση μου και έφτυγα εγώ. Γιατί μπορεί να είχε χωρίσει και να έκανε ακριβώ την ίδια επιλογή μετά. Και αν δεν το λύσει μέσα σου το, το θέμα. Τα, άλλη, τα ίδια ναι. θα κάνει μετά. Στο δεν πάνω. είναι... μα φταίνε οι άλλοι για τα δικά μα συναισθήματα. Εμεί ήδη. Οφείλουμε να τα διαχειριστούμε, να τα βιώσουμε και να τα. Τέλος πάντων να τα δουλέψουμε. Και να τα αφήσουμε να φύγουν, να τα βιώσουμε όμως. Να τα βιώσουμε να να με αυτό που δεν έχουμε μάθει. Τα συναισθήματα να τα θα τα πρέπει να βιωθούν. Εν τω μεταξύ, είχαμε προγραμματίσει μαζί με την δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου, την κουμπάρα μου και την στενή μου συνεργάτηδα, το Μάρτιο, 15 Μαρτίου στην Αθήνα, να κάναμε κάποια σεμινάρια για, 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 για τη διαχείριση των συναισθημάτων. Το, βλέπια, λόγω το είδα και περιμένουμε πώ και πώ να αρθούν τα μέτρα, να μπορούμε να. Yeah. Ναι, και θέλουμε yeah. να έρθουμε yeah. και Θεσσαλονίκη, yeah. που είσαι και εσύ δεσπίνα, οπότε θα θέλει και εσύ να μα Ωραία, ωραία, ωραία. Θεωρούμε oh, oh. ότι oh, oh. αυτό το θέμα τη εντοπισμού, αναγνώριση και διαχείριση συναισθημάτων είναι βασικέ δεξιότητε που αν τι αποκτήσει ένα άνθρωπο, θα μπορεί να έχει αυτογνωσία και να διατηρεί τη ψυχική του ισορροπία πιο εύκολα. Γιατί δυστυχώ είναι πράγματα που θα ήταν πολύ καλή ιδέα να μα τα μάθαιναν μέσω τη συναισθηματική αγωγή δεν Οι γονεί μα και το περιβάλλον μεγαλώσαμε, αλλά δεν τα γνωρίζουν. Και κυρίω τα αρνητικά, έτσι που τα και έχουμε ποινικοποιημένα. Και τα θετικά. Τα Για να χαιρόμαστε με τα τη χαρά μα, γιατί πολλέ φορέ ναι. νιώθουμε ενοχέ όταν νιώθουμε χαρά. Μη χαρί πολύ, θα σε ματιάσουν. Κλείσω πρώτο α, τραπέζι α, 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 πίσω όταν έρθω στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω από πότε. Όχι, δεν καλεσμένοι στα σεμινάρια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ, Δεσίνα μου, πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και του και αν θέλετε να με παρακολουθήσετε και εμένα, μπορείτε να με βρείτε στο YouTube με το όνομα Θέκλα Πετρίδου ή στο διαδίκτυο την ιστοσελίδα μου θέκλαπετρίδου.com που υπάρχουν όλε οι πληροφορίε. Και αγαπάμε πάρα πολύ και να είναι το νούμερο ένα podcast στην Ελλάδα. Αχ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και απολαμβάνουμε και τα βιβλία σου πάρα πολύ. Α, το επόμενο είναι το επόμενο. Θα καθίσω 1η Ιουλίου να ξεκινήσω διάβασμα. Είναι μια σπουδή στο σύγχρονο έρωτα, τον Ελλήνων. <laughs> ναι. Oh. Νομίζω oh. θα είναι τεράστια. Τα προηγούμενα έφταναν τι 400 σελίδε. Αυτό θα πάει χίλιε σελίδε, υποθέτω, χωρί να ξέρω τι. Αυτό θα πάει χίλιε και νομίζω έχει και πολύ και, πολλή, και πολλή Πολύ πραγματική μαρτυρία να χρησιμοποιήσει. Κατά κάνω πολύ υλικό. υλικό. Και εμεί εδώ πέρα θα θα κάνουμε και άλλο υλικό. υλικό. Ότι το θέμα του έρωτο δεν είναι διαδικό. Είναι ατομικό, προσωπικό. Στην ουσία όλα αυτά που λέγαμε τώρα σε αυτήν την εκπομπή. Όλα την ώρα αυτά λέμε. ότι είναι το, το, το θέμα είναι... Η δουλειά είναι του καθενό και ο έρωτα είναι πάρα πολύ εγωιστικό και ατομικό συνέστημα. Δεν το έχω <laughs> <πήγα laughs> <πίσω>, πει. <laughs> <τέλος. laughs> λοιπόν. Και εγώ σε ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ευχαριστώ. πάρα πολύ. Φιλιά. Φιλιά πολλά. Όλες.